Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα, Δημήτρη, θέλω να προτείνω να αρχίσουμε με έναν πρόλογο. Mm-hmm. Και αυτός ο πρόλογος είναι ένα μικρό απόσπασμα από μια εμφάνισή σου στην εκπομπή Αντιθέσεις στο Κρήτη TV με τον δημοσιογράφο Κώστα Σαχίνη, Γιώργο Σαχίνη, συγγνώμη, την 28η Μαρτίου 2014. 28 Μαρτίου 2014. Ναι. Και θέλουμε να το ακούσουμε, και αυτό το απόσπασμα πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε τη συζήτηση και να προχωρήσεις, να μας ερμηνεύσεις τα τεκτενόμενα στα εθνικά μας θέματα. Πάμε, Κώστα, αν θέλεις, παρακαλώ. Οι κυβερνήσεις τα έχουν υπογράψει ήδη. Τι εννοείται εθνικό ακροτηριασμό, 2 λεπτά τώρα. Δηλαδή, θα σας το πω. Εδώ κάναμε μέχρι και την ιστορία της ΑΟΣ ευρωπαϊκή υπόθεση. Η Frontex φτάνει στα σύνορα της χώρας με κακό τρόπο, αλλά λέει ότι είναι σύνορα της Ευρώπης. Εσείς λέτε εθνικό ακροτηριασμό. Εθνικός ακροτηριασμός με γκριζάρισμα μεγάλων περιοχών της εθνικής επικράτειας. Αυτό που υπέστη μεν την εποχή των ημείων, όπου εμφανίστηκε να γκριζάρεται, γιατί η ιστορία των γκρίζων ζωνών έχει πολύ μεγάλη προϊστορία, δεν εμφανίστηκε στα ίμια. Με τα ίμια απλά έγινε de facto κατάσταση στο Αιγαίο. Βραχονισίδων θα συμβεί στο κυρίως υπηρωτικό έδαφος της χώρας, στη Μακεδονία και στη Θράκη, αλλά και συνολικότερα στο ολόκληρο το Αιγαίο. Και θα συμβεί το ταχύτερο δυνατό. Εκεί μας πάνε. Γιατί? Γι' αυτό μας έχουν καταντήσει ανοχήρωτη χώρα. Ανοχήρωτη χώρα. Δεν υπάρχει αποτρεπτική ισχύς απλά πλέον στην Ελλάδα. Τα έχουν διαλύσει όλα. Και εξεπίτηδες. Ακριβώς για να σε πάνε σε πλήρη διάλυση. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι η προοπτική. Αυτή είναι η προοπτική. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τι δέχεται κάποιος, δεν τη δέχεται, ή διαβάζει έτσι τα γεγονότα ή δεν τα διαβάζει, είναι δικό του πρόβλημα. Προφανώς, όλοι θα κρυθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ μιλάω ανοιχτά. Όποτε έχω κάνει εκτίμηση, έχω πέσει μέσα. Σε αυτό το πράγμα δεν έχω πέσει έξω, σε αυτή την ιστορία. Ανεξάρτητα από το αν διαφωνεί κάποιος ή όχι. Και ακριβώς είναι αυτό που με φοβίζει πολύ περισσότερο. Δεν το έλεγα παλιά, το λέω τώρα. Έλεγα απλά ότι μην τα αφήσουμε παιδιά να κυλήσει έτσι. Γιατί αναγκαστικά στο βάθος του τούνελ δεν είναι ούτε καν το τρένο. Είναι η ολοκληρωτική διάλυση της χώρας. Αυτό το λέγαμε από το 9. Μήπως, επαναλαμβάνω, τα λέτε κάθε υπερβολή για να στηρίξετε την άποψή σας ότι η λύση είναι έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Είμαστε στην εκπομπή στο μικρόφωνο. Μαζί σας είναι στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης, και μαζί, παρέα δηλαδή, για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, και όχι μόνο βεβαίως, όπως συνηθίζουμε σε αυτή την εκπομπή, να βαθύνουμε λιγάκι για όσους δυστυχώς αρκούνται στην πέτσα του γιαουρτιού και δι του φάγε. Που δεν έχει πέτσα, έχει κάτι ένα πλαστικό εκεί πάνω. Τρώνε το πλαστικό και νομίζουν ότι τρώνε γιαούρτι. Μιλάμε επί της ουσίας λοιπόν το ζήτημα. Προσπαθούμε να βαθύνουμε όσο μπορούμε, στο μέτρο του δυνατού. Μόλις ακούσατε ένα. Μου ζητήσαν εδώ τα παιδιά του σταθμού να παίξουμε ξανά μια εκτίμηση που υπήρχε από το 2014 για το ζήτημα του ακροτηριασμού της Ελλάδας με γκριζάρισμα της Μακεδονίας και της Θράκης. Αλλά μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Ο κύριος Φράγκος Φραγκούλης θα τη λύσει το θέμα. Βέβαια. Λοιπόν, θα τα πούμε βεβαίως όλα αυτά, και θα γελάσουμε και θα πικραθούμε για όλα τα ζητήματα που υπάρχουν και που έχουν ανοιχθεί. Μαζί μας είναι ο Γιώργος ο Γεωργής και ο Άρης ο Λαμπρόπουλος. Γεια σας και από εμάς. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, και επειδή υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, βλέπω ενδιαφέρον στο διαδίκτυο για την εκπομπή και όλα αυτά, να πούμε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 210-34-28-676. Τηλέφωνο επικοινωνίας λοιπόν με την εκπομπή για ζωντανή παρέμβαση, θετική, αρνητική, δεν μας πειράζει, δεν μας ενοχλεί το ζήτημα, συζήτηση να γίνεται, 210-34-28-676. Και φυσικά στο διαδίκτυο, που ήδη έχουν αρχίσει και καταφτάνουν τα μηνύματά σας, είναι στο μικρόφωνο ph στο μικρόφωνο τελεία παπάκι gmail.com, στο μικρόφωνο μία λέξη παπάκι gmail.com.
Λοιπόν, ξεκινάμε με το ζήτημα, με τα ζητήματα που μας απασχολούν. Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου είναι δύο και είναι διεθνή. Τα υπόλοιπα είναι ο τραγέλαφος που ζούμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά θα το πιάσουμε μετά. Είμαστε στην τρίτη μέρα σφυροκοπήματος του βόρειο-ανατολικού, στο Αφρίν, ναι, βόρειο-ανατολικού σημείου της Συρίας, με μια μετεξέλιξη του πολέμου με την Τουρκία να επεμβαίνει ανοιχτά. Σφυροκόπημα άγριο. Από ό,τι ακούγεται, δόθηκε το OK και από τους Ρώσους για τη χρήση πολεμικής αεροπορίας εναντίον των Κούρδων. Οι Κούρδοι για μια ακόμη φορά πουλήθηκαν τόσο από τους Αμερικανούς όσο και από τους Ρώσους, αλλά και φυσικά και από τον Συριακό στρατό, ο οποίος και να θέλει δεν μπορεί να κάνει, για εδώ που τα λέμε και πολλά πράγματα. Βεβαίως το ζήτημα, το χτύπημα δεν αφορά μόνο τους Κούρδους, είναι η μια ακόμη πώς να το πούμε, ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, γιατί οι Αμερικανοί δεν θέλανε με τίποτα να αφήσουν την υπόθεση της Συρίας να καταλαγιάσει, δηλαδή να παγιωθεί η νίκη της νόμιμης κυβέρνησης της Συρίας με όλους τους συμμάχους της. Δυστυχώς έχουμε μια κλιμάκωση. Εδώ έχει μια σημασία, γιατί παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια χλιαρή αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης, στην πραγματικότητα βγήκε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και δήλωσε ότι εμείς είχαμε ενημερώσει τους Αμερικανούς πριν επέμβουμε, και μάλιστα λέει τους είχαμε προειδοποιήσει ότι αν συνεχίσουν να εξοπλίζουν τους Κούρδους, εμείς θα επέμβουμε, διότι αυτό το θεωρούμε casus belli για εμάς. Άρα κρατάμε το πρώτο. Έχουν τη σύμφωνη γνώμη των Αμερικανών, για όποιον έχει καμία αυταπάτη ότι κινείται η Τουρκία χωρίς το OK των Αμερικανών, άσχετα με το γεγονός ότι βεβαίως η επεκτατική πολεμική δραστηριότητα της Τουρκίας έχει βαθμούς ελευθερίας σε σχέση με την κάλυψη που τους παρέχει το ΝΑΤΟ και τους Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά, και υπογραμμίζω παρακαλώ, για πρώτη φορά μετά την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, το διπλωματικό casus belli του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας υποστηρίζεται με στρατιωτική ενέργεια και μάλιστα ισοπεδωτικό βομβαρδισμό στις περιοχές των Κούρδων, που βεβαίως εκεί κανείς δεν μιλάει βεβαίως για το γεγονός, για το ολοκαύτωμα των αμάχων και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα βεβαίως είναι δευτερεύοντα, τριτεύοντα και ιστορίες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για πρώτη φορά η Τουρκία μετά την εισβολή, ό,τι λέει το εννοεί. Όχι, επικαλείται casus belli διπλωματικά και προχωρεί σε στρατιωτική ενέργεια μετά. Κατοχυρώνει δηλαδή στη διεθνή της πρακτική με τις πλάτες και των Ρώσων και των Αμερικανών το γεγονός ότι την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσει casus belli απέναντι σε οποιαδήποτε χώρα που την παίρνει, φυσικά, γιατί εντάξει, casus belli να πει στη Ρωσία, εκεί όπως καταλαβαίνουμε δεν την παίρνει και όλα στρατιωτικά, θα χρησιμοποιήσει. Αν αυτό δεν χτυπάει καμπανάκια για αυτούς, για όσους από εμάς γνωρίζουμε το ζήτημα της Δυτικής Τράκης που έχει μπει και το ζήτημα του casus belli που έχει θέσει η Τουρκία σε σχέση με τη συνδιαχείριση Αιγαίου, Θράκης και ευρύτερα των συνόρων, μάλλον των οριακών, μεθοριακών μάλλον, περιοχών της χώρας μας προς την Τουρκία, εντάξει, κουνήστε σημαίακια, δεν πειράζει. Θα μας το λύσει το πρόβλημα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θανόν ή μηθανόν και ζωντανός. Λοιπόν, αυτός και ο Μαύρος Καβαλάρης, λοιπόν, και τι δυσανοησίες. Γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γι' αυτό μας αφορά. Και επίσης είναι η πρώτη φορά μετά το πραξικόπημα, μετά δηλαδή τον αποκεφαλισμό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, που έχουμε μια τέτοια επίδειξη δύναμης, στρατιωτικής δύναμης. Βέβαια, προς το παρόν αυτό που βλέπουμε είναι βομβαρδισμός, έτσι, από το πυροβολικό και τις συστοιχίες πυράβλων που έχουν οι Τούρκοι, και ενδεχομένως και από την αεροπορία, που οι κακές γλώσσες στο διεθνή τύπο λένε ότι προσλήφθηκαν πάνω από 200 Πακιστανοί πιλότοι προκειμένου να γίνουν οι εξορμήσεις των τουρκικών αεροσκαφών από τις πολεμικές αεροπορίας εναντίον
επιπλέον μάλλον, γιατί χρησιμοποιούν ήδη Πακιστανούς, Αφγανούς, ό,τι θέλετε. Πάντως υπάρχουν και επίγειες δυνάμεις από ό,τι διάβαζα. Δεν ξέρω αν έχουν εισχωρήσει ακόμη, τουλάχιστον εγώ στο Russia Today σήμερα που διάβαζα, τα ρώσικα μέσα το διαψεύδουν, δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί. Τα τουρκικά μέσα λένε ότι έχουν αναπτυχθεί. Και οι Κούρδοι λένε ότι τους αποκρούσανε. Ναι. Πιστεύω ότι κάπου στη μέση πρέπει να είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εγώ πιστεύω περισσότερο τους Κούρδους. Οι Κούρδοι είναι αρκετά δυνατοί ώστε να μπορούν να αποκρούσουν στην ιστορία αυτό. Γι' αυτό και οι Τούρκοι χρησιμοποιούν το σχετικό τους πλεονέκτημα. Δηλαδή, τη δυνατότητα βομβαρδισμού από πολύ μεγάλη απόσταση και από αέρα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να έχουν σοβαρές δυνάμεις στο έδαφος ενάντια στους Κούρδους, οι οποίοι, να θυμηθούμε, ότι ήταν η αιχμή του δόρατος στη συντριβή των πάνω από 50.000 μαχητών των τζιχαδιστών και διαφόρων ομάδων παρόμα. Έτσι χτύπησαν και τους συνέτριψαν κυριολεκτικά. Οι Αμερικανοί τους έταξαν Κουρδιστάν ελεύθερο Κουρδιστάν, προκειμένου να πολεμήσουν στο πλευρό τους και να βοηθήσουν ώστε να πάρουν περιοχές της Συρίας, ώστε να μπουν και αυτοί στο μεταπολεμικό ή αν θέλετε μετασανταμικό παιχνίδι στη Συρία. Απέτυχαν. Μετασαντικό. Μετασαντικό. Σαντάμ, Σαντάμ, τον αυτοί λοιπόν. Όλοι αυτοί οι ίδιοι είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως τουλάχιστον το σκεφτόντουσαν οι Αμερικανοί και εξωτερική πολιτική, από ό,τι φαίνεται οι Κούρδοι συμφώνησαν με τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι οπλισμού. Βαρύ οπλισμό, τεθωρακισμένα. Ναι, τεθωρακισμένα, ναι, πυροβολικό κτλ. Και αντίστοιχα. Από ό,τι φαίνεται όμως, ήρθε η ώρα να τους πουλήσουν και οι Αμερικανοί, καθότι είναι γνωστή η τακτική τους. Οι Ρώσοι είπαν μετά το χτύπημα ότι μας ενδιαφέρουν μόνο οι ρώσικες βάσεις. Οι ρώσικες βάσεις είναι κοντά στην Μεσόγειο, δεν τους απασχολεί η ζώνη εκεί. Και το στρίψαν δια του ΟΗΕ, δηλαδή παραπέμψαν, ναι, το ζήτημα. Ναι. Λοιπόν, στρίβει δια του Αραβόνος, ο οποίος προφανώς έχουν κλείσει συμφωνίες αντίστοιχες με τους Τούρκους στο παρασκήνιο, και βεβαίως όταν ο Τούρκος αυτή τη στιγμή έχει αυτή τη δυνατότητα να εφαρμόζει κάζος μπέλι με, αν θέλεις, την έμεση αποχή ή στήριξη Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, εμείς πρέπει να ανησυχούμε σφόδρα. Λοιπόν, διότι πολύ απλά ο Ρώσος δεν θα τα βάλει με τον Τούρκο από τη στιγμή που εμείς είμαστε προτεκτοράτο ή αν θέλετε υποκατοχή ξένων δυνάμεων και δι' του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα τα βάλει με την Τουρκία, γιατί είναι το μόνο χαρτί που έχει να παίξει στην ευρύτερη περιοχή. Και έτσι έχουμε και στο εμπάρκο εναντίον του. Καλά, το συζητάμε. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κυρώσεις. Στις κυρώσεις, ό,τι θέλεις, αλλά συμμετέχουν. Από την άλλη μεριά, και από την άλλη μεριά, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα θέσουν ζήτημα στρατιωτικής επιβολής της Τουρκίας ή μάλλον οποιασδήποτε στρατιωτικής υποστήριξης του οποιοσδήποτε κάζους μπέλι προς τη δική μας μεριά, για τους ίδιους περίπου λόγους που δεν το κάνουν και τώρα στη Συρία. Τι υπονοείς, Δημήτρη, ότι θέλω να πω, δηλαδή, θερμό επεισόδιο? Βεβαίως. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει θερμό επεισόδιο. Εγώ πιστεύω ότι το επόμενο αμέσως διάστημα, και να το σημειώσουμε αυτό, γιατί θα το παίζουμε ξανά. Τέσσερα χρόνια. Ναι. Θα υπάρξει ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, τουρκικών δυνάμεων που θα ξεκινήσουν από τη Μακεδονία, τα Σκόπια, και θα αναπτυχθούν σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Με επίκεντρο ενδεχομένως στη Δυτική Θράκη, όπου πλέον θα έχει και το πολιτικό διατάφτα, μάλλον το πολιτικό διακύβευμα από τη μεριά της Τουρκίας. Μιλάμε για αυτοί φωνάζουν χτες στο συλλαλητήριο για την εθνική ανεξαρτησία. Γιατί ξέρουν τι φωνάζουν. Πρώτον, δεν φωνάξαν για εθνική ανεξαρτησία. Εγώ δεν άκουσα κανένα τέτοιο σύνθημα. Αν δεν ακούσατε εσείς. Όχι, και δεν το είπα σωστά κι εγώ. Αν φωνάζα για την εθνική ανεξαρτησία, εγώ θα ήμουν εκεί. Σωστό. Ακόμη και αν μιλούσαν πουλημένα τομάρια από τέτοιο. Δεν μιλάγανε για εθνική ανεξαρτησία. Δεν τους απασχολεί, δεν τους αφορά η εθνική ανεξαρτησία. Μιλάγανε για μια ενιαία αδιαίρετη Μακεδονία, η οποία είναι ελληνική. Εγώ παλεύω για μια ενιαία και αδιαίρετη Ελλάδα, η οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να είναι ελληνική. Έτσι. Αυτή είναι η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά που με μένα με κάνει πατριώτη και αυτούς εθνικόφρονες. Καμία σχέση το ένα με το άλλο.
Μιλάμε πάντα για αυτούς που οργανώνουν το συναλλητήριο, το εξηγούμε έτσι, γιατί και ο κόσμος που συμμετέχει, θα πούμε πιο συγκεκριμένα, ναι, εντάξει, ο κόσμος μια ζωή τον ξεγελάνε και φυσικά κάποτε πρέπει να πάρει και τις ευθύνες του. Είμαστε πλέον σε μια φάση όπου δεν παίζουν τα πράγματα. Γιατί ξεγελιέται ο κόσμος, Δημήτρη, από αυτούς και όχι από άλλους? Θα το δούμε παρακάτω, να δώσουμε τη φωτογραφία, ας πούμε, της όλης κατάστασης αυτή τη στιγμή που δημιουργείται. Έχουμε ένα σοβαρότατο βήμα επιπλέον, λοιπόν, όπου η Τουρκία πλέον αναλαμβάνει τη δυνατότητα, μάλλον διεκδικεί τη δυνατότητα να καθορίζει ή να υπερασπίζεται τα δικά της συμφέροντα με στρατιωτικά μέσα. Αυτό το πράγμα, με συγχωρείτε, δεν το είχαμε ξανά μετά την Κύπρο. Εκτός και αν μου διαφεύγει κάτι. Είχαν γίνει προσπάθειες στο ζήτημα του Ιράκ και την προσπάθεια εκεί πέρα, αλλά εκεί αποθήθηκαν οι Τούρκοι και από τους Αμερικάνους και από τους Ρώσους, αλλά και από τους Ιρακινούς. Στην ασπίδα, λοιπόν, του Εφράτη. Μπράβο. Λοιπόν, είχαν αποθηθεί και οι Τούρκοι δεν τόλμησαν να κάνουν πράξη αυτό που απειλούσε ο Ερντογκάν τότε, ότι εμείς θα μπουκάρουμε και θα... αυτό. Τίποτα. Τώρα όμως το κάνουν. Έχουν αλλάξει τα πράγματα λιγάκι. Τα πράγματα, και βεβαίως αυτό βοηθάει ευρύτερα την ιστορία του, πώς το λένε, της περιοχής για ανάφλεξη. Μας λέει ένας φίλος που μας στέλνει τώρα, γιατί κάθονται αδρανείς οι υπόλοιποι Κούρδοι που βρίσκονται ανατολικά του Αφρίν? Έστω να κάνουν ένα αντιπερισπασμό για να λαφύνει η πίεση, μήπως έχουν κάνει κάποια συμφωνία να αφήσουν το Αφρίν και να πετύχουν κάτι άλλο? Σας αποστέλω ένα site με τις θέσεις και τα γεγονότα στη Συρία κτλ. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο τον Γιώργο που μας δίνει αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, είμαστε προσωπικά, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ αδύναμος να πω για το τι μπορεί ή τι δεν μπορεί να γίνει εκεί. Πρώτον, στρατιωτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσεις για την ιστορία αυτή, πώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Και πολύ περισσότερο εάν υπάρχουν συμφωνίες πίσω ή όχι. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι Κούρδοι αμήνονται το πατριό εδάφος. Ενδεχομένως μια συντριβή των Κούρδων εκεί να ξαναθέσει το ζήτημα το κουρδικό, και ενδεχομένως αυτό να επιδιώκει και η Συρία. Η Συρία, η οποία ο Άσαντ παραμένει στη λογική ότι μία ενιαία και αδιέρετη Συρία δεν δέχεται, δηλαδή, κουρδικό κράτος εντός, ακόμη και με τους όρους που είχαν συμφωνήσει στις συζητήσεις με τη Ρωσία, Πούτιν, δηλαδή, Ερντογκάν. Ναι, ναι, ναι. Θα μου επιτρέψει, Δημήτρη, ναι, ότι ο Άσαντ θα προτιμούσε όμως, και η Συριακή κυβέρνηση, από ό,τι λένε διάφοροι σχολιαστές, ότι θα προτιμούσε μια ομόσπονδη και όχι αυτόνομη επικράτεια κουρδική, παρά να έχει ένα κατοχικό στρατό μέσα στην Συρία. Ναι, γι' αυτό και είχε συμφωνήσει αρχικά, αλλά ενδεχομένως τώρα να ξαναμοιράζεται η τράπουλα. Δεν ξέρω. Δεν έχουμε τέτοια επαφή ή σχέση ώστε να μπορέσουμε να ξέρουμε τέτοιου τύπου λεπτομέρειες. Παρακολουθούμε και εμείς, εκτιμούμε την κατάσταση ευρύτερα. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι πλέον αποκτά στρατιωτική πρωτοβουλία, τη στρατιωτική πρωτοβουλία στην περιοχή, η Τουρκία. Τη στιγμή που υποχωρούν άπαντες άλλοι, δηλαδή η Ρωσία έχει κατεβάσει την στρατιωτική της δραστηριότητα στην περιοχή, και λογικό είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες το ίδιο, το Ισραήλ ασχολείται με τη Γάζα, εξαφανίζει τους τελευταίους εναπομείναντες ζωντανούς Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπως αντίστοιχα και στην Ιερουσαλήμ. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια άλλη έντονη στρατιωτική δραστηριότητα στην Συρία, με εξαίρεση αυτή των Τούρκων, και μάλιστα σε μια παρά την προσπάθεια να αναβιώσει η τρομοκρατική δράση των τζιχαδιστών στη Συρία με την πρόσφατη προσπάθεια, με τις βομβιστικές ενέργειες στη Δαμασκό και αλλού, που είναι το κέντρο, αν θέλεις, πολιτικό και διοικητικό κέντρο της Συρίας. Λοιπόν, εδώ πλέον έχουμε αυτό το πράγμα. Εφόσον έχουμε την Τουρκία να αναλαμβάνει στρατιωτική πρωτοβουλία στη Μέση Ανατολή, εμείς πρέπει όχι απλά να υδρώνουμε, θα πρέπει να τρέμουμε με αυτή την εξέλιξη. Να τρέμουμε. Και από τη στιγμή που κατοχυρώνεται αυτός ο ρόλος της Τουρκίας, κατορθώνοντας ο Ερντογκάν να εξασφαλίσει τη στήριξη και των δύο αντιμαχόμενων πλευρών.
Εκτιμάς ότι μακροπρόθεσμα θα μπορούν να κατοχυρώσουν αυτό το ρόλο τους οι Τούρκοι στην περιοχή? Θα τους αφήσουν δηλαδή? Ναι, μέχρι να τον ρίξουν τον Καν με πορτοκαλί επανάσταση, ναι. Πιστεύω ναι, θα τον αφήσουν. Θα τον αφήσουν διότι είναι ένα εξαιρετικό μέσο αναδιάταξης συνόρων και γεωγραφικών σφαιρών επιρροής, στην οποία από ό,τι φαίνεται έχουμε μπει άγρια μπροστά. Για να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι διακρατική σύγκρουση, ότι εδώ παίζονται, ότι το καινούριο στοιχείο που έχουμε στη διεθνή πολιτική και βεβαίως ιδιαίτερα μετά την κρίση του 2008-2009, είναι ότι πλέον τα κράτη δεν υφίστανται. Πλέον έχουμε περάσει στην αποδόμηση των κρατών ως κράτη με γεωγραφική επικράτεια, συγκροτημένη με αυτά τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που ιστορικά, αν θέλεις, διαμόρφωσαν τα τέσσερα κριτήρια του Μοντεβιδέο του 32. Δηλαδή, συγκεκριμένος πληθυσμός, γηγενής αυτόχθων πληθυσμός, συγκεκριμένη γεωγραφική επικράτεια, με δική της επιλογή διακυβέρνησης, δηλαδή αυτοκυβέρνηση να το πούμε, αν μη τι άλλο, και το τελευταίο, ελευθερία διεθνών σχέσεων. Τα τέσσερα αυτά τα κριτήρια είναι ολοκληρωτικά σε αποσύνθεση, είναι σε αναθεώρηση. Αυτά τα κριτήρια. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν ισχυρά κράτη ως προς τη λογική του μηχανισμού, της παρέμβασης. Απλά τα κράτη πλέον πρέπει να γίνουν και οφείλουν να γίνουν υποχείρια, οι βραχίονες των αγορών. Αυτό είναι το καινούριο στοιχείο. Οι αγορές δεν αναγνωρίζουν ούτε γηγενείς πληθυσμούς, ούτε κοινοβουλευτικά συστήματα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ούτε σύνορα, ούτε τίποτα. Γιατί βεβαίως οι κεφαλαγορές δεν λειτουργούν με σύνορα. Με τέτοιους όρους, ναι. Λοιπόν, και πολύ περισσότερο όταν εξελίσσεται σήμερα. Δεν τους νοιάζει ο αυτοπροσδιορισμός. Τους νοιάζει το να διεκδικείς επικράτεια. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Ότι δεν μπορούν να υπάρχουν οργανωμένες, συγκροτημένες επικράτειες. Γι' αυτό λοιπόν δεν τους νοιάζει να αυτοπροσδιορίζεται ο ένας Μακεδόνας Σλάβος και ο άλλος Έλληνας Μακεδόνας, ή να υπάρχει ελληνική Μακεδονία. Κάλλιστα μπορεί να μας τη χαρεί στο ΝΑΤΟ με εγκατάσταση νατοϊκών δυνάμεων, να μας εγγυηθεί ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, μόνο που δεν θα ανήκει στην επικράτεια της Ελλάδας. Κατανοητό αυτό το πράγμα? Όσο μπορώ να το κάνω πιο απλό για να το κατανοήσει οποιοδήποτε. Να, γιατί αυτοί που πήγαν να διαδηλώσουν εκεί πάνω δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτοί που οργανώνουν αυτά τα συλλαλητήρια προσπαθούν να μιλήσουν για ελληνική Μακεδονία, για να μην μιλήσουν για την ελληνικότητα της Ελλάδας και της επικράτειάς της. Μιλάνε για ελληνικότητα της Μακεδονίας γιατί θέλουν να μπει το ΝΑΤΟ να εγγυηθεί την ελληνικότητα της Μακεδονίας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση που μετατρέπει τα κράτη σε περιφέρειες ή σε άθροισμα περιφερειών υπό τη διαχείριση υπερκρατικών μορφωμάτων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν τους νοιάζει δηλαδή. Δεν τους νοιάζει δηλαδή αν η χώρα είναι υποκατοχήν, αρκεί να εξασφαλίσουμε την ελληνικότητα ενός κομματιού της χώρας που παραμένει και αυτή η περιοχή και όλη η υπόλοιπη χώρα υποκατοχήν. Λοιπόν, ελληνικότητα αυτό... κατόνομα. Κατόνομα, πάντα. Ναι, ελληνικότητα, ναι. Μπορείς να αυτοπροσδιορίσεις ελεύθερα, πώς θα το πούμε, πώς λένε οι νεοφιλελεύθεροι σήμερα. Κράτος δεν θα έχεις, ελευθερία δεν θα έχεις, αλλά θα αυτοπροσδιορίζεσαι. Μια χαρά. Έχεις το δικαίωμα του ατομικού αυτοπροσδιορισμού. Δεν έχεις το δικαίωμα να αυτοδιοικείσαι. Δεν έχεις το δικαίωμα να έχεις πατρίδα. Σωστό. Ή αν θέλεις... δικαιώματα στην πατρίδα σου. Λοιπόν. Μετανάστες στη χώρα σου δηλαδή. Λοιπόν, εντάξει, μια χαρά. Γι' αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί είναι το παιχνίδι. Και εκεί παίζεται. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βασικό ζήτημα. Το δεύτερο βεβαίως του Σαββατοκύριακου είναι η υπόθεση της παύσης λειτουργίας του Ομοσπονδιακού Κράτους της Ηνωμένης Πολιτείας. Περάστηκε πολύ στα ψηλά. Ξαναγίνει αυτό πριν από τον Ομπάμα. Ναι. Αλλά εδώ δεν είναι απλά, δεν είναι μια απλή ιστορία. Δεν είναι. Όχι. Δεν είναι. Λοιπόν, πρώτον έχει πολιτική χρεία. Να το εδώ πω είναι. Όλο το στην ιστορία από την αρχή. Ναι. Να το μάθω. Το Κογκρέσο αρνήθηκε να εγκρίνει το μεταβατικό προϋπολογισμό του κράτους, του Ομοσπονδιακού Κράτους των ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει μέχρι ότου εγκριθεί ο τακτικός προϋπολογισμός
των ΗΠΑ, συνήθως των ΗΠΑ. Γιατί έχει υπάρξει πέρβαση ήδη γι' αυτό. Πάντα. Γιατί το οικονομικό τους έτος σε αυτόν λύγει ουσιαστικά στις 31 δεκάτου. Αλλά μέχρι να μπει ο καινούργιος προϋπολογισμός, υπάρχει ένας μεταβατικός προϋπολογισμός που συνήθως ψηφίζεται από το Κογκρέσο για να μπορεί να ενισχυθεί, να λειτουργήσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό αρνήθηκε να το ψηφίσει το Κογκρέσο. Τις ευθύνες τώρα τις ρίχνουν κατέρωθεν, δεν έχει σημασία. Το σημαντικό να σκεφτούμε είναι ότι ευθεία αντιπαράθεση με τον Τραμπ. Έχουμε μια κλιμάκωση πολιτική στο ζήτημα του Τραμπ, με τον ίδιο τον Τραμπ. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα εδώ. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ορισμένα φαινόμενα τα οποία είναι άκρως εντυπωσιακά, όπως για παράδειγμα μια, ένα ρολάρισμα προς τα πάνω της χρηματαγοράς, ιδιαίτερα στη Νέα Υόρκη. Αυτό το πράγμα δεν είναι φυσιολογικό. Μετά, φούσκα που συνεχίζει. Όχι, είναι ξαφνικά, έχει πάρει πολύ τα πάνω του. Πολύ τα πάνω του. Πρέπει με κάποιο τρόπο να συγκατηθεί. Και ενδεχομένως να υπάρξει τρομακτική, γι' αυτό και εγώ μάλλον το συνδέω με επερχόμενο κράχ αυτή η ιστορία. Λοιπόν, η διαχείριση δεν αφορά μόνο την πολιτική, τις πολιτικές ισορροπίες, τις κορυφές των ΗΠΑ. Έχει να κάνει και με τη διαχείριση της παγκόσμιας χρηματαγοράς. Το δεύτερο φαινόμενο που έχουμε είναι η καινούργια φούσκα που απορρόφησε πολλά κεφάλαια και παίξανε πολλές χρηματαγορές σε αυτή την ιστορία και αποτέλεσε το πιο καινούριο μοντέλο κερδοσκοπίας, ενώ ας πούμε για παράδειγμα το μοντέλο κερδοσκοπίας που κυριάρχησε στην δεκαετία μέχρι και την, μετά το κράχ να το πούμε έτσι, ήταν το μοντέλο των παραγόγων, το 13. Η αγορά παραγόγων ήταν η ιστορία. Πίσω το 13 που έγινε με τον Ομπάμα. Αποσπάσαν από τον Ομπάμα μια σειρά συμφωνίες σχετικά με τη στήριξη της αγοράς παραγόγων. Λοιπόν, τώρα το καινούργιο μεγάλη φούσκα είναι η λεγόμενη φούσκα bitcoin. Δηλαδή οι απατεώνες οι οποίοι στήσανε το ζήτημα του bitcoin. Δεν είναι τυχαίο ότι το bitcoin έχει μάλλον ξεπέρασει τις 20.000 δολάρια και τώρα έπεσε ραγδαία κάτω από τα 12. Τώρα είναι στα 12 κάπου τόσο. Προσπαθούν μεσό και για να το κρατήσουν για να συνεχιστεί το κοροϊδιλίκι σε αυτήν την ιστορία. Η ιστορία του bitcoin και των κρυπτονομισμάτων είναι στρατηγική επιλογή των μεγάλων κεφαλαγορών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ομιλία της κυρίας Lagarde στα 21 χρόνια από την ανεξαρτοποίηση της τραπέζης της Αγγλίας. Ήταν μια εκδήλωση όπου πήγε και μίλησε το Δεκέμβρη, πριν ένα μήνα ή τέλη Νοέμβρη, δεν θυμάμαι, όπου έθεσε ότι αυτό το ζήτημα των κρυπτονομισμάτων και των ηλεκτρονικού νομίσματος ότι αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη μετεξέλιξη των κεφαλαγορών και ότι το να μιλάς, ας πούμε, ότι είσαι ενάντια σε αυτά είναι σαν να λες, ας πούμε, ότι είσαι ενάντια στον τροχό, στην ανακάλυψη του τροχού, ας πούμε, ή των τεχνολογικών εξελίξεων. Βεβαίως δεν έχει να κάνει τίποτα με την τεχνολογία, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η τεχνολογία υπηρετεί την αναβάθμιση της κερδοσκοπίας σε απόλυτο βαθμό και την προσπάθεια να απορροφηθούν από αυτού του τύπου την κερδοσκοπία, από το ηλεκτρονικό νόμισμα δηλαδή, από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και σε επίπεδο νομίσματος πλέον και όλα τα νομίσματα και νομισματικές πολιτικές που υπάρχουν στον πλανήτη. Και εδώ το ΔΝΤ θέλει να πρωτοστατήσει. Όπως πρωτοστάτησε, ας πούμε, στη δεκαετία του 80 και του 90 στη δολαριοποίηση των οικονομιών, ιδιαίτερα των εξαρτημένων, που τις τσάκισε, τις διάλυσε και που στο φορέ, πώς να το πούμε, πάνω στη δολαριοποίηση στηρίχθηκε ο νεοφιλελευθερισμός και επιβολή του σε όλες αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική και όχι μόνο. Τώρα μιλάμε για διάλυση ουσιαστικά. Οι τράπεζες το θέλουν. Το κρυπτονόμισμα όμως είναι εναντίον τους. Κοίταξε να δεις, είναι καινούριο στοιχείο. Καταρχάς, αν δεν το θέλανε, το τελειώνανε αύριο το πρωί, αν θέλανε. Ειδικά οι μεγάλες τράπεζες, κεντρικές τράπεζες. Έτσι. Λοιπόν, σημαίνει άρα το αφήνουν και αναπτύσσεται. Ναι, δείστε το πώς το τελειώνουνε. Είναι πολύ απλό, δεν το αναγνωρίζουν. Και δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούν συναλλαγές σε bitcoin. Τελείωσε. Αφού γίνονται μεταξύ ιδιωτών όμως αυτές. Και τι σημασία δεν έγινε. Άμα πας να το εξαργυρώσεις και λες, ας πούμε, ότι εγώ έχω 100.000 bitcoin, ας πούμε, τα οποία τώρα, αν είχαν φτάσει στα 20.000 δολάρια, πόσα ήταν αυτά. 2 εκατομμύρια, ξέρω. 2 εκατομμύρια δολάρια, από πού θα τα βρει. Τα εξαργυρώνανε μέχρι τώρα.
Όχι, τώρα αρχίζει την εξαργύρωση. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα αρχίζει την εξαργύρωση. Και ποιοι είναι οι μεγάλοι παίκτες, δηλαδή αυτοί που πραγματικά που είχαν στήσει το bitcoin ή που είχαν μπει στην αρχή του bitcoin και αρχίζουν και κερδίζουν βέβαια δισεκατομμύρια. Ο τζίρος είναι άγνωστο πόσο είναι. Και θέλουν να το κάνουν ζεστό χρήμα, δηλαδή. Βεβαίως. Και ενδεχομένως σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα που δημιουργούν κατάσταση πανικού στην αγορά. Δηλαδή, κατάσταση ανάλογη με εκείνη που ήταν τον Αύγουστο 2007 μετά subprimes, ώστε να αναγκάσουν τους μικρούς και μεσαίους και μικρούς επενδυτές σε bitcoin να αποσύρουν τα χρήματα, να ρευστοποιήσουν δηλαδή. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω, είναι μια στρατηγική που ενδεχομένως να έχει και γεωστρατηγικές επιπτώσεις, με την έννοια ότι για παράδειγμα η Ρωσία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ σε αυτή την αγορά. Δευτερευόντως η Κίνα είναι να χτυπήσουν έτσι. Και τι κάνανε μέσω του bitcoin, τι καταφέρανε? Καταφέρανε και εξαρτήσανε την οικονομία τους από το δολάριο. Μπράβο τους. Οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Ναι, ιδιαίτερα οι Ρώσοι. Ποιοι οι Ρώσοι, όχι ο Πούτιν. Οι ολιγάρχες που το στήριζαν. Οι ολιγάρχες, γιατί μέσω αυτού του πράγματος βρήκαν ένα πολύ ωραίο τρόπο να μπορούν να διοχετεύουν κεφάλαια. Να παίζουν με τη Δύση που τους έχουν κάνει embargo. Έτσι, μπράβο, να έχουν κυρώσεις. Και βεβαίως, αν θέλανε να το τελειώσουν οι Αμερικάνοι, το τελειώνανε. Δεν είναι ότι το αφήσανε αυτό το πράγμα. Την ίδια ώρα θα δημιουργήσει τρομακτικά προβλήματα στις κεφαλαγορές, ειδικά σε αυτές τις χώρες που έχουν τρομακτική ανάγκη αυτή την εποχή. Και βέβαια με ό,τι αυτό σημαίνει. Όλα αυτά σε συνθήκες όπου έχουμε αύξηση της κερδοφορίας των πολυεθνικών το 2017, ενώ έχουμε πτώση των επενδύσεων και πτώση του παγκόσμιου εμπορίου. Οι συνθήκες ιδανικές συνθήκες για ένα τεράστιο κράχ. Δεν το σκέφτεται κανένας αυτό, Δημήτρη? Ποιος να το σκεφτεί? Η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν δουλεύουν με αυτό. Δεν λειτουργούν με αυτούς τους όρους. Τους ενδιαφέρει να μετράνε τη ρευστότητα, γιατί θεωρούν αυτό είναι μια θεοσοφία της εποχής, η θεολογία της οικονομίας, ότι ανάλογα με τη ρύθμιση της ρευστότητας αποφεύγουν τα κράχ και όλες αυτές οι ανοησίες. Το καινούριο στοιχείο βέβαιως που ήρθαμε το 2017 είναι ότι για πρώτη φορά πλέον το δημόσιο χρέος, ή μάλλον το συνολικό χρέος των λεγόμενων αναπτυσσόμενων χωρών, έφτασε ή πλησιάζει και ξεπέρασε το ΑΕΠ των αναπτυσσόμενων χωρών. Μέχρι τώρα η διοχέτευση ενός μεγάλου κομματιού περισσευόμενου κεφαλαίου ή πληρώς κεφαλαίου γινόταν προς τις λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί αυτές είχαν πολύ χαμηλούς δείκτες δανειακής επέκτασης σχετικά με τις ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες είχαν ξεφύγει τελείως. Λοιπόν, τώρα το 17 αποτέλεσε σταθμό, γιατί έφτασε, είναι, αν θυμάμαι καλά τα τελευταία στοιχεία, είναι περίπου στο 95-97% του ΑΕΠ των αναπτυσσόμενων χωρών, όταν το 13 ήταν περίπου στο 45%. 45-48, κάπου εκεί. Λοιπόν, πλέον έχει γεμίσει ο πλανήτης πλασματικό δανειακό χρήμα. Αυτό το πράγμα πρέπει να βρει διέξοδο. Και όταν δεν βρει διέξοδο, ούτε με το δανεισμό, ούτε με την κερδοσκοπία, γιατί πλέον ακόμη και η αγορά των παραγόγων έχει καθίσει. Έχει φτάσει στα όρια της, δεν έχει δυνατότητα να επεκταθεί. Παραπέρα, και αυτό φαίνεται και από τις ημερήσεις δοσοληψίες που τουλάχιστον βγάζει BIS. Όλα αυτά τα πράγματα τι υποδηλώνουν? Να καταστρέφει κεφάλαιο. Ναι, πρέπει να βρούμε εξωοικονομικούς όρους καταστροφής. Και εξωοικονομικοί όροι καταστροφής πλέον δεν είναι ο πόλεμος μόνο με την παραδοσιακή έννοια του. Σημαίνει ότι πρέπει να ισοπεδωθούν κράτη και περιοχές του πλανήτη. Δεν είναι απλά δηλαδή, πρέπει να ρευστοποιηθούν τα κράτη. Είτε είναι ανεπτυγμένα, είτε λιγότερο ανεπτυγμένα, είτε αναπτυσσόμενα. Σε αυτή τη φάση έχουμε μπει. Και αυτή είναι και μια καινούργια φάση επιδείνωσης, ας πούμε, της παγκόσμιας ύφεσης βεβαίως, που ζούμε από το 2008-2010, από την οποία το σύστημα δεν έχει βγει. Λοιπόν, και αδυνατή να βγει βεβαίως. Τουλάχιστον από ό,τι τουλάχιστον βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ποιον χτυπάει καμπάνα? Πρώτα κύρια για χώρες σαν και τη δική μας, η οποία βεβαίως και μόνο να σκεφτούμε ότι θα μείνουμε σε αυτή την κατάσταση και μόνο η εσωτερική με συνεχή εσωτερική υποτίμηση δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά και πάλι όμως είναι αδύνατο να σκεφτεί κανείς ότι, ότι να με σκεφτεί τουλάχιστον εγώ δεν μπορώ να εκτιμήσω το μέγεθος της φαλιάρας που έρχεται. Όμως τι θέλουν τη αυτό, χώρα. Να πω και με αυτό να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επανέλθουμε. Απλά να πω αυτό το πράγμα, έτσι να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε λιγάκι, να το συζητήσουμε. Είναι πολύ απλά. Εγώ δεν φοβάμαι το κράχ. Αλλά. Τις πολιτικές αντιμετώπισης του κράχ. Η αποφυγής του κράχ.
Αυτό είναι ότι χειρότερο. Αυτό έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα. Την Ελλάδα όμως, Δημήτρη, δεν τη θέλουν ακέραιοι, ούτως ώστε να μπορούν να επενδύουν στα εμπράγματα, ιδιωτικά και δημόσια περιουσιακά στοιχεία. Όχι. Όχι. Δεν χρειάζεται να είναι ακέραιοι. Η έννοια του ακέραιου έχει αλλάξει. Ενώ να μην έχει πόλεμο, να είναι σε κατάσταση ηρεμία. Να τον κρατήσουμε αυτό το πράγμα και να πάμε σε ένα μικρό έτσι, μουσικό διάλειμμα και επανέλθουμε το τι σημαίνει ακεραιότητα σήμερα. Για το οικόπεδο. Όπως λέει ο Δημήτρης, αν υπάρχει έξοδος από το λαβύρινθο. Υπάρχει έξοδος από το λαβύρινθο, αλήθεια. Ο Μπομ Μάρλι έχει μια δική του απάντηση στο εξόντους. Επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Γεωργή και τον Άρη τον Λαμπρόπουλο. Συζητάμε για τα τεκτενόμενα στην ιστορία ή προσπαθούμε να δείξουμε ορισμένες πλευρές εκτός γενικής επικαιρότητας, τέλος πάντων του είδους ή του ύφους και του ήθους της επικαιρότητας που μας δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είπαμε προηγουμένως ότι για το ζήτημα της παύσης πληρωμών του Αμερικανικού κράτους έδωσαν σε 800.000 κρατικούς υπαλλήλους, μάλλον υπαλλήλους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, άδεια άνευ αποδοχών έως ότου. Είναι η τρίτη μέρα τώρα άδειας άνευ αποδοχών για όσο διαρκέσει η ιστορία αυτή. Εδώ είναι κάτι ωραίο το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε και να θυμηθούμε για όσοι από εσάς ακόμη πιστεύετε ότι δουλεύετε για το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, στην Αμερική δεν υπήρξε ποτέ η έννοια civil service όπως ήταν στη Βρετανία, δηλαδή δημόσια υπηρεσία. Ή service public στη Γαλλία. Δηλαδή δημόσιος υπάλληλος ο οποίος ορκίζεται και υπηρετεί το έθνος. Δεν υπηρετεί την κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν είναι υπάλληλοι της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και άρα εργοδότης τους είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όχι το έθνος, ούτε καν το ομοσπονδιακό κράτος. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα, τι γίνεται? Το Κογκρέσο λοιπόν μπορεί να σταματήσει, να αναχαιτήσει την πληρωμή αυτών των υπαλλήλων, διότι εκτός όλων των άλλων, ο Άρης τα ξέρει καλύτερα από μένα, δεν υπάρχει και εργατικό δίκαιο ώστε να κατοχυρώνει τα εργασιακά δικαιώματα του υπαλλήλου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Εδώ δεν κατοχυρώνει του ιδιώτη, στην ιδιωτική, σε αυτήν την ιστορία. Δηλαδή δεν έχει καν, ούτε καν σχέση αορίστου χρόνου που θα λέγαμε εδώ, ας πούμε, με την ιστορία αυτή. Δεν υπάρχει δημοσιοπαλλική μονιμότητα όπως υπάρχει εδώ, ούτε όρκος, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Σε αυτή την ιστορία δεν υπάρχει συνταγματική κατοχύρωση. Συνταγματική κατοχύρωση. Μπράβο. Λοιπόν, και αυτό και μπόρεσαν και τους στείλανε να παίζουν, και βεβαίως είναι σε διαδήλωση. Αν παρακολουθήσετε, έχουν βγει σε διαδήλωση, διαδηλώνουν κτλ. Γιατί τα μεροκάματα εκεί μετράνε. Ο μέσος δημόσιος υπάλληλος, το λέμε κατεφημισμό, υπάλληλο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Ναι, το εισόδημά του είναι μηδαμινό. Το Ομοσπονδιακό Κράτος έχει το ελάχιστο αμοίβη με το ελάχιστο δυνατό εισόδημα, με τη λογική, και θεωρώ ότι είναι λογική αυτή, σωστή αυτή η λογική, ότι πρέπει να δίνεις κίνητρα ο κόσμος να θέλει να διεκδικεί, να δουλέψει ή να παλεύει να δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και όχι στον κρατικό τομέα, με τη λογική της δημόσια, να διεκδικεί θέση στη δημόσια διοίκηση. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα με την εφαρμογή των πολιτικών διάλυσης του νεοφιλελευθερισμού, όπου πολλοί κόσμος διεκδικούσε θέσεις λόγω πολύ μεγάλης ανεργίας ή αποχής από τις εργασίες, δηλαδή είχαν τόσο πολλά χρόνια να είναι άνεργοι ώστε να φύγουν, και τις πτώσεις του μεροκάματου στον ιδιωτικό τομέα, ώστε διεκδικούσαν να δουλέψουν για το, έστω έμεσα, για το Ομοσπονδιακό Κράτος, σε θέσεις όπως για παράδειγμα φύλακες σε μουσεία ή στο μετρό, security ή οτιδήποτε. Ο λόγος είναι πολύ απλός, διότι κατά κανόνα το Ομοσπονδιακό Κράτος δίνει πολύ καλές παροχές συνταξιοδότησης και ασφάλισης. Λοιπόν, δεν είναι κοινωνική. Είναι σχέση εργοδότη-εργαζόμενο. Δηλαδή την παρέχει ο εργοδότης. Ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Το social security είναι άλλου τύπου, άλλης λογικής που υπάρχει εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει πολλούς να ψάξουν προς τα εκεί δουλειά, αλλά δεν έχει αλλάξει κατάσταση εισοδηματική. Οπότε κάθε μέρα που δεν αμείβονται
Αυτοί οι άνθρωποι τους κοστίζει πολύ, ιδιαίτερα σε μιας Ηνωμένες Πολιτείες όπου η συνολικότερη κατάσταση είναι άσχημη. Τώρα, για ποιο χτυπάει η καμπάνα? Λοιπόν, θα είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη, μάλλον δεν ξέρω αν είμαστε οι πρώτοι, μάλλον με εξαίρεση τις χώρες του πρώην υπαρτοσοσιαλισμού που έχουν εφαρμοστεί ήδη αυτού του τύπου οι μεθοδεύσεις, όπου θα μιμηθούμε τους Αμερικανούς στον τρόπο που θα λειτουργεί ο κρατικός τομέας της οικονομίας στη διοίκησή του. Δηλαδή, όποιος πιστεύει ότι η μετάβαση από τη μονιμότητα στο αορίστου χρόνου, όπως έχει ουσιαστικά γίνει στο δημόσιο τομέα πλέον, έχει καταργηθεί η παλιά λογική του δημόσιου υπαλλήλου με μονιμότητα και έχουμε περάσει στον αορίστου χρόνου και όχι μόνο, έτσι, και σε άλλες μορφές προσωρινής ή ελαστικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής απασχόλησης. Θα μείνει εκεί, δηλαδή και όσοι δουλεύουν θα δουλεύουν ή με αορίστου ή με διάφορα πεντάμινα, εξάμινα, ξέρετε τα γνωστά ας πούμε ιστορίες. Συγγνώμη, αλλά γελιέστε. Πολύ σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στο 18, στη μεταμνημονιακή Ελλάδα, διότι τότε θα σου λέει η κυβέρνηση τι θέλεις δηλαδή να ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια. Λοιπόν, θα σου αφαιρέσουν και το αορίστου χρόνου. Λοιπόν, από τους εργαζομένους, σε όσους ακόμη υπάρχουν στον κρατικό τομέα. Εκτός από τον κόφτη, έτσι. Το οικονομικό μέρος. Έτσι, αλλιώς είναι δεδομένο, κατοχυρωμένο με υπερσυνταγματική ίσχυ. Λοιπόν, σε ένα κράτος το οποίο δεν θα έχει περιουσιακά στοιχεία, δεν θα έχει άλλους πόρους εκτός από αυτούς που θα του δίνει η ΑΔΕ. Και γιατί το λέμε αυτό το πράγμα? Διότι καταργώντας την εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου, δεν έχει καμία υποχρέωση κανένας να αμύψει τον υπάλληλο ανά πάσα στιγμή δημιουργηθεί δημοσιονομικό πρεσάρισμα. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έχω να σου δώσω, δεν θα σε πληρώσω. Τόσο απλά. Και δεν θα κουνηθεί κανένας. Ούτε Άριος Πάγος, ούτε Συμβούλιο της Επικρατείας, ούτε Δικαστήριο, διότι θα έχει αλλάξει το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει αλλάξει ήδη. Αλλά πρέπει να αλλάξει και η εργασιακή σχέση. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η μόνη σύνομη εργασιακή σχέση με βάση αν πει κανείς το εργατικό δίκαιο τι έχει απομείνει είναι αυτή η σχέση που υπάρχει ακόμη στο κρατικό τομέα. Στο ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει. Μιλάμε το ισοπαίδωμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει εργατικό δίκαιο στο ιδιωτικό. Ναι, λοιπόν, οπότε ό,τι έχει μείνει στο δημόσιο, έχουν κάποια μίνιμουμ δικαιώματα. Ναι. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται, ξεμπερδεύουμε και εκεί και απελευθερώνουμε πλήρως την δημοσιονομική διαχείριση του κράτους που έτσι αλλιώς βρίσκεται σε άλλα χέρια. Σε υπερκρατικά, να το πούμε έτσι. Με ποιον τρόπο, ας πούμε, υπάρχει και ένα ζήτημα το πώς θα το ονομάσει αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί. Γι' αυτό και το αναφέρουμε αυτό στις ΗΠΑ για να δείτε ποιο είναι το άμεσο μέλλον σας. Ειδικά σε μια κατεχόμενη μνημονιακή Ελλάδα, έτσι, προφανώς, έτσι, το επαναφέρουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται στις μέρες μας, το μόνο πράγμα που δεν απασχολεί κανέναν από τους αυτοαποκαλούμενους πατριώτες είναι ότι η χώρα είναι υποκατοχήν. Το κεντρικό πρόβλημα ακριβώς. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για το ζήτημα της ακεραιότητας και του ενιαίου. Πλέον αλλάζει χαρακτήρα. Σε μια παγκόσμια οικονομία, σαν ας πούμε να το πούμε έτσι, παγκόσμιο καπιταλισμό, όπου πλέον δεν παίζει κανένα ρόλο ή μάλλον παίζει υποδεέστερο ρόλο το κράτος και όπου το ίδιο το κράτος απογυμνώνεται από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική, εθνική ή αν θέλεις χωρική του αναφορά και μένει μόνο ο μηχανισμός κατασταλτική. Όχι, κατασταλτική μένει. Ο μηχανισμός μένει, ισχυρότατος. Λοιπόν, δεν έχει λόγο. Δεν έχει λόγο, πώς θα το πούμε, η ακεραιότητα πλέον, η εδαφική ακεραιότητα δεν υφίσταται πλέον. Αυτό που θεωρούν ως ακεραιότητα είναι αυτό που λέγεται στα αγγλικά και που λανσάρεται πάρα πολύ στις πανεπιστημιακές μας σχολές σήμερα και στις δικές μας. Αλλά είναι μια επινόηση του 63 από τους Αμερικανούς, αλλά τώρα πλέον είναι της μοδός. Είναι το stateness, η λειτουργικότητα του κράτους, το ενιαίο της λειτουργικότητας του κράτους, ανεξαρτήτως εάν δίνει λογαριασμό ή δεν δίνει, εάν εκφράζει ένα λαό ή δεν τον εκφράζει, εάν καλείται να υπερασπίσει μια επικράτεια ή δεν καλείται. Αυτό το βασικό ζήτημα. Αυτή είναι η μετεξέλιξη μάλιστα
Προσφάτως διάβαζα και μια μονογραφία του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, η Αγγλιστίν, στην Αγγλιστίν, όπου, λέει για αυτή τη μετάβαση του κράτους από το κράτος όπου υποτίθεται εκφράζει μια συγκροτημένη γεωγραφικά, εθνικά και πολιτικά επικράτεια σε ένα κράτος το οποίο βασίζεται στηρίζεται στη διεκπεραίωση αναγκών της παγκόσμιας κοινότητας ή του παγκόσμιου γίγνεσθε. Αυτή είναι το ζήτημα. Συνταγματολόγο συμφωνούσαμε. Αλίμονο. Καλά, ρωτάμε για να ξέρουμε. Διότι θα μπορούσε να αναγνωρίσει ότι είναι αντισυνταγματική μια τέτοια μεταξέλιξη. Θα λέει κανείς ότι υπάρχει μια εικονικότητα του κράτους, όπως υπάρχει και μια εικονική κοινωνία. Έτσι, όπως είναι εικονική πια η κοινωνία, έτσι είναι και εικονικό το κράτος. Έτσι ακριβώς. Αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι εικονικό το κράτος, ως προς το αν θέλεις τα συλλογικά συμφέροντα ή τα κοινωνικά συμφέροντα, αν θέλεις. Τα οποία εκφράζει. Τις κοινωνικές επιδιώξεις και προσδοκίες. Αλλά κατά τα άλλα δεν είναι καθόλου εικονικό, διότι θα είναι πολύ πιο άγριο και πολύ πιο άμεσα εμπλεκόμενο στις ιδιωτικές σχέσεις, όπως το βλέπουμε. Δεν αναγνωρίζει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα ούτε καν του ιδιωτικού χώρου πλέον. Αυτό το κράτος είναι ένα κράτος ολοκληρωτικού τύπου. Και αποδεικνύεται τώρα ότι το λίκνο της αγοράς μπορεί να γεννήσει, η ίδια η αγορά μπορεί να γεννήσει το μεγαλύτερο κληρωτισμό που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα. Ακόμη και σε σχέση με τις παλιές μορφές ολοκληρωτισμού, ας πούμε, φασιστικού, ναζιστικού ή άλλου. Δηλαδή του κράτη, απέναντι δηλαδή στον κρατικό ολοκληρωτισμό, για να χρησιμοποιήσω αυτή την έννοια, έχουμε έναν υπερκρατικό ολοκληρωτισμό της αγοράς σιγά-σιγά και που τον βλέπουμε να διαμορφώνεται. Πού στηρίζεται ο ολοκληρωτισμός, ο πρωτόγονος ολοκληρωτισμός. Αυτός που ξέρω. Στηριζόταν στο γεγονός, στον κορπορατισμό παραδοσιακού τύπου. Δηλαδή, σου αναγνώριζε τη εργατική τάξη και στο κεφάλαιο ότι είναι κεφάλαιο, αλλά ο καθένας είχε το ρόλο του. Ακριβώς. Ο οποίος σαν εγγυητής του ρόλου έμπαινε το κράτος, η εξουσία. Λοιπόν, σήμερα δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν σου αναγνωρίζει καν το δικαίωμα να υφίστασαι ως οργανωμένο συλλογικό υποκείμενο στην κοινωνία. Αυτό είναι το καινούργιο και ο απόλυτος ολοκληρωτισμός. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν εργατική τάξη, ακόμη και με τη μορφή των τάξεων που είχαν στη φασιστική Ιταλία. Όπου συμμετείχαν στα Φάτσι. Στα Φάτσι, ναι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι καν αυτά που αναγνωρίζονται. Το πολύ να σου αναγνωρίζει. Σαν κοινωνία σήμερα αναγνωρίζεται ο ιδιώτης ως επιχειρηματίας ή αν θέλετε ως homo economicus, να το πούμε έτσι. Η δυνατότητα να μπορέσεις να μετριέσεις με βάση την οικονομική σου επιφάνεια. Αυτό είναι το άτομο σήμερα. Και το δεύτερο είναι οι συλλογικές μορφές που εκφράζονται μέσω των λεγόμενων ΜΚΟ και διαφόρων άλλων μοντέλων υποκατάστασης της κοινωνίας και όχι πρωτογενώς από την οργάνωση και τη συγκρότηση της ίδιας κοινωνίας. Αυτός είναι ο απόλυτος ολοκληρωτισμός που ζούμε σήμερα. Να το θυμίσουμε και, ότι και αυτό το έλεγε η Θάτσερ, θυμάσαι. Που το συζητάγαμε παλιά στα νιάτα μας όταν ήμασταν πιτσιρικάδες φοιτητές, που η Θάτσερ έλεγε ότι η κοινωνία δεν υπάρχει, είναι το τίποτα, υπάρχουν μόνο τα άτομα. Και σήμερα βλέπουμε τον ολοκληρωτισμό αυτού του είδους της φιλελεύθερης, βάζω πολλά εισαγωγικά εδώ πέρα, αντίληψης. Ναι, γι' αυτό και όλα το πλέον περνάμε από χώρες, περνάμε σε χώρους. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ο χωρικός προσδιορισμός και δεν τους αφορά η επικράτεια. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν κάλλιστα να δεχτούν την ελληνικότητα της Μακεδονίας, αλλά δεν δέχονται με τίποτα την ελληνικότητα της Ελλάδας. Γιατί η ελληνικότητα της Ελλάδας σημαίνει ο λαός ασκεί κυριαρχία. Κατανοητό. Στην ενιαία και ενιαία, μία ενιαία και αδιαίρετη Ελλάδα. Αυτή, όχι, γιατί δεν μπορεί, δεν αποδέχεται κανείς. Και αυτό είναι μια κλιμάκωση, αν θέλετε, αυτής της ιστορίας, η οποία ξεκίνησε στη δεκαετία του 90 μετά τη διάλυση του υπαρτουσιαλισμού και με τη διάλυση των μεγάλων ομοσπονδιακών κρατών του πρώην υπαρτουσιαλισμού, Σοβιετική Ένωση, Ιουγκοσλαβία, Τσεχοσλοβακία. Και όχι τυχαία, διότι τα συγκεκριμένα κράτη αποτελούσαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σηματοδότησαν τη στροφή προς τη δημοκρατία, αν μη τι άλλο, και με το κοινωνικό τους περιεχόμενο στο επίπεδο της Ευρώπης.
η συγκρότηση Ιουγκοσλαβίας, που ήταν το κράτος των Νότιων Σλάβων, Ιουγκοσλαβία, αυτό σημαίνει Νότιοι Σλάβοι. Λοιπόν, η Τσεχοσλοβακία με την αποκήρυξη του γερμανικού κράτους της Αυστρίας, έτσι πρωτοσυγκροτήθηκε, και το συγκρότησαν οι σοσιαλδημοκράτες, παρακαλώ, αυτό, και είχε τον Καρλ Ρένερ, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Με την κατάρρευση των Αυστρούργων. Ναι. Λοιπόν, η συγκρότηση της Τσεχοσλοβακίας ήταν για πρώτη φορά το ζήτημα πλέον της απελευθέρωσης των εθνοτήτων ή των εθνών υπό αυτοκρατορικό ζυγό. Κάτι που δεν τον δεχόταν η γερμανική Αυστρία, το κράτος δηλαδή της γερμανικής Αυστρίας, όπως λεγόταν τότε, με Ρένερ, σοσιαλδημοκράτη, επικεφαλής. Που μέσα ανήκει και η Τσεχία, ανήκει η Σλοβακία, ανήκαν μια σειρά άλλα κρατή, εθνότητες ή περιοχές της Αυστρο-Ουγγαρίας. Αυτό το πράγμα ανατράπηκε από την Τσεχοσλοβακία. Αυτό δεν το συγχώρησαν ποτέ οι μεγάλες δυνάμεις, γι' αυτό και έπρεπε να διαλυθεί. Το ίδιο έγινε με την Ιουγκοσλαβία, γιατί η Ιουγκοσλαβία αποτελούσε την απάντηση, μάλλον μια αντίστροφη μέτρηση στην κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στα ευρύτερα Βαλκάνια. Στην Βαλκανοποίηση των Βαλκανίων. Στην Βαλκανοποίηση των Βαλκανίων. Σωστό, που βέβαια εγκαινιάσαν οι μεγάλες δυνάμεις και δεν ήταν οι εθνικισμοί των Βαλκανίων που παρήλθαν, αλλά τα δυναστικά συμφέροντα στα Βαλκάνια με τις μεγάλες δυνάμεις από πίσω τους. Αυτό ήταν. Ήταν μια αντιστροφή. Έπρεπε αυτό να συντριβεί. Και το κάνανε. Ξεκινήσανε με την λεγόμενη ίδρυση της δημοκρατίας λεγόμενης Μακεδονίας, με τον Γκλιγκόροφ το 1990-91, και θέλανε έτσι όμορφα και απλά, όπως το κάνανε στην Τσεχοσλοβακία και όπως το κάνανε και στη Σοβιετική Ένωση, να το πετύχουν και στην Ιουγκοσλαβία. Μόνο που εδώ τους κάθισε άσχημα το γεγονός ότι οι λαοί δεν δεχόντουσαν αυτή την ιστορία. Δεν περνούσε ο εθνικισμός, ο ιμπεριαλιστικός εθνικισμός που λασαριζόταν την εποχή εκείνη, και παρέλω τις όλες φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλαν οι άρχουσες τάξεις στην Ελλάδα, δεν μπόρεσε να γίνει αυτή η ιστορία. Παρεμπιπτόντως, διαβάζοντας έτσι την αυτογραφία της εποχής, διάβασα πραγματικά τις υποσχέσεις που μας δίνανε την εποχή εκείνη στον ελληνικό λαό. Έδιναν ότι αν αναγνωρίσει τη Μακεδονία θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση στη Ιουγκοσλαβία, ότι δεν θα υπάρξουν πόλεμοι, ότι αν δεν αναγνωριστεί η Μακεδονία τότε θα γίνουν φίλοι, και βεβαίως είδαμε ακριβώς τα ανάποδα να συμβαίνει. Αν με επιτρέψει, Δημήτρη, διάβαζα χθες πάνω στα ψέματα που οι Αμερικανοί καταφέρουν να πείθουν, να τα μεταφέρουν σε αλήθεια, τον Γκορμπατζόφ, δεν ξαναδιαβάσατε, ότι τον έπεισαν ότι δεν θα επεκταθεί το ΝΑΤΟ ούτε μια ίντσα στον ανατολικό κόσμο. Ναι. Και έτσι τον... Η συμφωνία του Γιαράκιαβικ. Π.χ. Ναι. Έτσι. Έτσι ήταν με τον. Τώρα βγαίνουν τα έγγραφα στην Αμερική. Τώρα δημοσιεύεται. Τώρα δημοσιεύεται. Λοιπόν, τώρα αν τον έπεισαν ή όχι, ή αν ήταν σωστά, μια συμφωνία άλλου τύπου. Σωστά. Εντάξει, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήταν άλλου τύπου η συμφωνία και δεν του κεγόταν καρφί. Άλλωστε ο κύριος αυτός, νομίζω μέσα στο 98-99, κυκλοφόρησε νέα απομνημονεύματα, δεν του κάνανε τα προηγούμενα, τα περιστρόικα. Έβγαλε τα νέα που είναι πιο χοντρά κιόλας και ομολογεί ότι ο άνθρωπος ήταν σοσιαλδημοκράτες, είχε στενότατη επαφή με τη Δυτική Σοσιαλδημοκρατία ήδη από τη δεκαετία του 70 και δεν είχε καμία διάθεση να γίνει κομμουνιστής. Μόνο που για να μπορέσει να πάρει την εξουσία έπρεπε να προσποιείται τον κομμουνιστή στο Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης εποχής εκείνης. Υπήρχε γύρω του και αυτό εκ των υστέρων. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, όπως και να έχει, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος και οι δυνάμεις μέσα στο κόμμα του Κουκουζέ της εποχής εκείνης ήταν τελείως αποδηλογικοποιημένος. Το μόνο που νοιάζονταν για την τσέπη, την περιουσία και το στάτους εξουσίας που θέλανε να έχουν στα χέρια τους. Όλα τα άλλα ήταν όχι ατριτεύοντα, απλά σε κάθε φάση επινοεί ιδεολογικούς λόγους για να καλύψει το τρέχον, δηλαδή την τσέπη, το ζήτημα της τσέπης. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, να πω έτσι. Τι μου θυμίζει αυτό, τι μου θυμίζει και τα κόμματα αρχών που έχουμε εδώ πέρα, και δεν αναφέρομαι μόνο σε όλα. Πάρε Νέα Δημοκρατία, πάρε Πασόκ, πάρε ΣΥΡΙΖΑ, πάρε ό,τι θέλεις, πάρε με τον ίδιο τρόπο. Σπάει κάθε ρεκόρ πάντως. Σπάει διαρκώς τα ρεκόρ. Τα κατράν όλα. Δεν υπάρχει. Πρέπει να καλύψει ένα κενό. Αναδέχτηκε γρήγορα και πρέπει να καλύψει ένα κενό.
Λοιπόν, να πω στον φίλο Ηλία, ο οποίος παραπονιέται ότι δεν ενδιαφέρομαι για τα εθνικά θέματα επειδή δεν συμμετείχα στη φιέστα της Θεσσαλονίκης, να του πω κάτι πολύ απλό. Εάν η ψήφο σου, αγαπητέ Ηλία, στηρίζεται σε αυτό το πράγμα, ποτέ μη σώσεις και τη δώσεις. Άλλωστε έχεις πάρα πολλές εναλλακτικές. Τον κύριο Λεβέντη, τον κύριο Μιχαλολιάκο, τον κύριο Τζιτζί Κώστα, τον καραμαλικό, τον καραμαλισμό, όπου χρημά με δικό του χρήμα τα περισσότερα πούλμαν ενοικιάστησαν και πήγανε προς τα πάνω. Έτσι, ο κύριος Καραμαλής μάλιστα, που ήταν τόσο άντρας και τόσο πατριώτης, ώστε διέρευσε, δεν τόλμησε ούτε καν να βγει ο ίδιος να το δηλώσει, διέρευσε δια των κολαούζων του, των παπαγαλακίων της Παπαμακεδονικής και των δημοσιογράφων της, ότι δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Το διέρευσε, το είπε σε συνομιλία ιδιωτική και έγινε πρώτο θέμα. Λοιπόν, μπορείς να καλείς να τον ψηφίσεις, ο οποίος βεβαίως δεν μας εξήγησε. Στο Βουκουρέστι τι έλεγε, αλήθεια. Ναι, αυτό λέω, δεν μας εξήγησε πώς γίνεται να αποδεχτεί σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία μέσα στο Βουκουρέστι, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και να αποσύρει το βέτο, πάγιο βέτο που είχε ασκήσει η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1991 και μετά, εναντίον των Σκοπίων. Δεν μας το εξήγησε. Η υλοποίηση της συμφωνίας αυτής του 2008 είναι η σημερινή δράση του κυρίου Τσίπρα. Απλά δεν τολμούσε κανένας άλλος να το υλοποιήσει και μας ήρθε ο Τσίπρας να μας το υλοποιήσει. Εντάξει, έχεις πάρα πολλούς πατριώτες να ψηφίσεις, άλλωστε που είναι γνωστή η αγωνία τους για τα εθνικά θέματα, πώς το λένε, γι' αυτό άλλωστε ψηφίσανε μνημόνια, γι' αυτό άλλωστε δεχτήκανε και στηρίξανε την χώρα μας υποκατοχή, την πατρίδα μου. Η διαφορά μας είναι το εγώ είμαι Έλληνας. Απλά δεν ξέρω εσύ τι είσαι. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Να μην σε ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι. Μετά. Θα προσυζητήσουμε μετά. Τότε να ακούσουμε πάλι μια προσπάθεια διεξόδου από ένα λαβύρινθο, από Eagles το 1970, Hotel California. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι ο Γιώργος ο Γεωργής, ο Άρης ο Λαμπρόπουλος και προσθέθηκε ο Αντώνης ο Παπαντονίου, ο Ναύαρχος. Λοιπόν, συζητάμε λοιπόν για το ζήτημα της μεγάλης εκδήλωσης, έτσι, κράτεάς, αυτό και τα λοιπά, στην οποία βεβαίως παρεπιπτόντος η Θεσσαλονίκη γύρισε την πλάτη της, γιατί αν θεωρήσω ότι όντως τα νούμερα είναι σωστά τα οποία λέγονται, τότε αυτά τα νούμερα ήταν λόγω των 3,000-4,000, δεν ξέρω και εγώ πόσων πούλμαν που πήγανε εκεί πέρα, δεν ξέρω, 5-15 χιλιάδες. Η αστυνομία μίλησε για 980, αν θυμάμαι καλά, πούλμαν, ναι. Οι διοργανωτές δεν για 1,300. Ναι. Λοιπόν, τα λεφτά του καραμαλισμού να είναι καλά, με αυτά που είχαν κατακλέψει τον κόσμο χρόνια τώρα, βάλανε ένα εκεί πέρα και ξέρεις, όταν πας εκεί πέρα, επειδή το ζήσαμε εμείς στις πλατείες, όποιος είμαστε, που όντως κατέβαινε αυθόρμητα ο κόσμος και χωρίς πλαίσιο και χωρίς θέληση, όπως γίνεται πάντα σε αυθόρμητες εκδηλώσεις, να διαδηλώσει, να διαμαρτυρηθεί την εποχή του 2011, το ζήσαμε τότε. Όταν είσαι ο Γκαμανούκ και μουτζώνεις και φωνάζεις γενικά και αόριστα και κουνάς σημαίακια, δεν δουλεύει το πάνω μέρος του κεφαλιού που σημαίνει εγκέφαλος. Τελειώνει. Δημητρή, όμως υπάρχει ένα θέμα. Θα σου λέει κανείς, όπως ο προηγούμενος ψηφοφόρος σου, ο προηγούμενος που έτσι. Ψηφοφόρος μου. Δεν πειράζει. Θα έλεγε κανείς ότι ένας ριζοσπάστης, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ένας λαϊκός πολιτικός, θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται η μάζα. Εσύ όμως χθες απουσίασες. Ναι. Αυτό πώς το εξηγείς? Και θα ψηφοπουσιάσω και όσο οποιοδήποτε πανηγύρι τέτοιο γίνεται, όπως απουσίασα από οτιδήποτε έγινε ανάλογου χαρακτήρα τα προηγούμενα χρόνια. Ο λόγος είναι απλός. Μετά το 2011, μετά την αυθόρμητη κινητοποίηση του κόσμου, ξεκαθάρισε η ήρα από το στάρι. Εκεί μέσα στην πλατεία ξεκαθάρισε ποιοι ήταν ενάντια στην κατοχή
και ποιοι ήταν με τις πλάτες, βάζανε πλάτες για την κατοχή. Άρα από τότε η μάχη μου είναι να μπορέσω να βοηθήσω τον κόσμο στον βαθμό που είτε με την ενημέρωση είτε με την οργάνωση οτιδήποτε να ξεσηκωθεί ενάντια του καθεστώς κατοχής της πατρίδας του, να μάθει τι σημαίνει Έλληνας. Άρα εγώ δεν έχω καμιά δουλειά στο ίδιο κάδρο με δυνάμεις και ανθρώπους οι οποίοι παίξανε το χειρότερο ρόλο που υπήρξε αυτή την εποχή, που έχουν ψηφίσει μνημόνια, που έχουν αποδεχτεί την κατοχή και που λειτουργούν ως πράκτορες της κατοχής. Και επειδή εδώ πέρα υπάρχουν και κάποιοι φίλοι, μας λέει εδώ ένας φίλος, η φίλη Γεωργία μας λέει, και μόνο που βρισκόντουσαν σε αυτό το συλλαλητήριο οι εξής πατριώτες: Καραμαλής Κώστας, Αχιλλέας Καραμαλής. Είναι, νομίζω ο Κώστας Καραμαλής δεν είναι ο Κωνσταντίνος ο Κοψίδιας, είναι ο γιος του Αχιλλέα. Λοιπόν, και λοιποί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας: Ζουράρης, Καηλή, Εύα και τόσοι από τους εξαρτημένους ανεξάρτητους Έλληνες. Όπως και όλο το Σάρα Εμάρ και το συναπάντημα, βουλευτές της Χρυσής Αυγής, στελέχη της τοπικά και από τη Βόρεια Ελλάδα και όλα αυτά τα πράγματα, το συνοθήλευμα. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής απλό πράγμα. Μαζί με τον κύριο Φραγκούλη, επειδή μας ρωτάνε και το τι σοϊ πράγμα είναι ο κύριος Φραγκούλης, εγώ θα πω το εξής απλό πράγμα. Αυτός ο κύριος προσπάθησε να το παίξει πατριώτης όσον αφορά την Τουρκία. Και μάλιστα με ένα βιβλίο άθλιο. Οποιοδήποτε έχει στοιχειώδεις γνώσεις για το ζήτημα ή τουλάχιστον διαβάζει κάτι παραπάνω από κοσμοπόλιταν, γνωρίζει ότι αυτού του είδους, ή μάλιστα όταν το είχε πρωτοειδηθεί σε συναγωνιστές που είναι, τέλος πάντων, είναι των ενόπλων δυνάμεων, τους είπα: παιδιά, αν έχετε τέτοιους αρχηγούς, μαζέψτε τα όλα και πάμε να φύγουμε. Δηλαδή, γιατί εγώ έχω συνηθίσει. Εγώ λέω να δώσουμε το λόγο στον Άβαρχο. Εγώ έχω συνηθίσει να διαβάζω από ηγέτες, στρατιωτικούς ηγέτες άλλων χωρών, όπου έχουν στρατηγική αντίληψη. Όπως επίσης, να με συγχωρείτε, διαβάζω βιβλία και διαβάζω βιβλία από στρατηλάτες Έλληνες. Αληθινούς. Όχι Μουσαντένιους, Φράγκος Φραγκούλης. Μάλλον καλύτερα θα τα τραγούδαγε στο Ηρώδιο παρά να. Έτσι, τον Άννα τον Φραγκούλη, νομίζω, κάποια ιστορία. Ο Μάριος Φραγκούλη, ναι. Σε αυτό είναι πιο σοβαρός. Λοιπόν, ο κύριος Μάριος Φραγκούλης. Λοιπόν, στρατηλάτες. Διαβάστε του Πάγκαλου τα απομνημονεύματα. Πού σημαίνει στρατηγική σκέψη, κύριε Φραγκούλη, πού υστερεί δηλαδή η σκέψη του. Πρώτον, ενημέρωση. Ο άνθρωπος έχει ενημέρωση κοσμοπόλιτα. Έτσι. Έχει παντελώς άγνοια γεωστρατηγικής. Άγνοια. Άγνοια. Επιλέγει να δώσει κάποια στοιχεία, κατά τη γνώμη μου, τέτοια που εξυπηρετούν την πολιτική, λοιπόν, του θέση. Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Η πολιτική σκοπιμότητα. Ναι, ακριβώς. Άλλο αυτό. Αυτό, πολιτική σκοπιμότητα, μπορεί να το διαγνώσει παντού. Αλλά σου λέω, όποιος έχει διαβάσει απομνημονεύματα Πάγκαλου, του παππού. Παρά το γεγονός ότι δικτάτορας με τις φούστες και όλα αυτά που γελιοποιήθηκε έτσι μέχρι αίδιο, χωρίς ότι ταυτίζει. Αλλά αν διαβάσει κανείς τα απομνημόνια, ιδιαίτερα τον πρώτο τόμο. Τα τάγματα ασφαλείας. Λοιπόν, τον πρώτο τόμο θα δει τι σημαίνει επιτελικός αξιωματικός με στρατηγική σκέψη. Θα χαζέψει τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και συγκρίνεται τώρα έτσι, με το τι έχουν γράψει οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας στη μεταπολίτευση. Να πηδηχτώ από το παράθυρο που λένε για κάποιοι. Λοιπόν, είναι, τι να σου πω. Μετά, μην πάμε σε απομνημονεύματα. Όχι, αυτό το είχε πει κάποιος τηλεόραση. Λοιπόν, είναι τηλεοπτικό σου ξέ. Να μην πω τώρα για τα βιβλία του Οθονέου, για τις εκθέσεις Καθηνιώτη. Να μην μιλήσουμε για το Σαράφι. Να μην μιλήσουμε για ανθρώπους οι οποίοι, πώς να το πούμε, στρατηγούς, ηγέτες στο πεδίο της δράσης, στο πεδίο της τιμής. Λοιπόν, που έχουν αφήσει τεράστια δουλειά από πίσω και που δυστυχώς δεν διδάσκονται στις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων να μάθουν ποιους πρέπει να θαυμάζουν, κυριολεκτικά να θαυμάζουν. Όχι μόνο για τις πράξεις τους, έτσι. Γιατί βεβαίως, εντάξει, ναι, υπήρχαν. Αλλά και για τη στρατηγική τους αντίληψη, για τον τρόπο που δένανε το εθνικό πατριωτικό καθήκον με τη σημασία του να είσαι
ένστολος, στέλεχος δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων. Θα μπορούσε να, θα μπορούσε να διαβάζει κανείς τη διακήρυξη του στρατιωτικού συνδέσμου και, και να του, του 1911, του 9, συγγνώμη, 15 Αυγούστου του 1909, και, που δημοσιοποιήθηκε, έτσι. Λοιπόν, και κυριολεκτικά θα του έρχεται, όπως μου έρχεται και εμένα αυθόρμητα, να του στρίχνει τρία φάσκελα σε αυτούς που πρώην ή νυν στελέχη του, των ενόπλων δυνάμεων. Μιλάμε για αρχηγούς, έτσι, δεν μιλάμε για, για τα απλά στελέχη, γιατί ξέρω, ειδικά στο ενόπλες δυνάμεις, ξέρω μεσαία και ανώτερα στελέχη, τα οποία πραγματικά ξεχωρίζουν. Δεν είναι καμία σχέση με αυτόν τον τραγέλαφο που εμφανίζεται. Λοιπόν, κυριολεκτικά τους τραβάει φάσκελα των πολύ ελληνικών, παραδοσιακών ελληνικών, όπως μου έχουν πει και οι ελληνιστές, προέρχεται από την αρχαιότητα, διατηρήθηκε στο Βυζάντιο. Δηλαδή, το φάσκελο υπάρχει, ας πούμε, από την κλασική Ελλάδα και διατηρείται έως σήμερα. Έτσι, πολύ, πολύ ωραία. Αποδεικνύοντας και τη συνέχεια αυτού του έθνους. Λοιπόν, δηλαδή, το να τους φασκελώνεις, ας πούμε, δείχνει πόσο Έλληνας είσαι. Λοιπόν, και κάποτε πρέπει να μάθουμε ότι, ρε παιδιά, δεν μπορείς τον κάθε ολετήρα του έθνους να τον θαυμάζεις ως ήρωα. Επειδή δεν κάθεσαι να ψάξεις λιγάκι. Παράδειγμα, πες μου τι θέση πήρε στο δημοψήφισμα της 5 Ιουλίου 2000. Και όλοι οι ανώτατοι είπαν ναι. Αυτός δεν είπε τίποτα. Ήταν για μπάνιο. Τι θέση πήρε για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα εθνικά? Απολύτως τίποτα. Τώρα μας μιλάει ο Αντώνης, γιατί νομίζω έχει γράψει, του έχει γράψει και... Να του έχω γράψει πηματάκι. Πηματάκι. Γιατί αυτός ο κύριος που είχε το θράσος να εμφανιστεί σαν Έλληνας χτες, προχτές, αντίπροχτες και αύριο πάλι θα εμφανιστεί, υπηρέτησε τη δικτατορία σαν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Γιατί από Μάη του 10 στην Ελλάδα έγινε πραξικόπημα με την υπογραφή της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης και την καταστρατήγηση του άρθρου 28 του Συντάγματος, για να μην λέω πολλά. Συνεπώς, είχαμε δικτατορία. Και αυτός ο κύριος ήταν αρχηγός. Όχι, τότε είχαμε δικτατορία. Τώρα έχουμε προαχθεί, έχουμε κατοχή. Σωστά. Έχουμε περάσει σε ανώτερο στάδιο. Μέχρι, λοιπόν, αυτός ο κύριος... Όχι, τώρα μιλάμε για εδαφικό ακροτηριασμό. Ακριβώς, τότε, γιατί η κατοχή και τώρα πάμε σε εδαφικό ακροτηριασμό. Όταν 43 πήγαν να κάνουν στη Μακεδονία οι καταθλητές. Η κατοχή τώρα, πρόεδρε, συνδυάζεται και θα αρχίσουν να το εφαρμόζουν. Το έχουν ήδη στα συρτάρια τους και το βγάζουν έξω, έχουν ανοίξει το συρτάρι. Το άρθρο 27 του Συντάγματος, την πρώτη παράγραφο που μιλάει. Σωστό, ναι, σωστό. Που μιλάει για τον τεμαχισμό της Ελλάδας. Και είναι ένα ξεκίνημα. Εκχώρηση εδαφικής, λοιπόν, κυριαρχίας. Ακριβώς. Να το πούμε και αυτό αν χρειαστεί. Λοιπόν, τώρα, αυτός ο κύριος πρώτον υπηρέτησε σαν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού δικτατορία που είχαμε τότε. Άτυπη κατοχή, de jure κατοχή, de facto κατοχή και κανονική δικτατορία. Από το 10 ήταν αρχηγός του ΓΕΣ. Και παρέμεινε και δεν παρετήθηκε. Με τα μνημόνια δηλαδή. Να το λέμε, να το καταλαβαίνουμε. Με τα μνημόνια, με το 10, από τον Μάη του 10, από την αρχή. Από το ξεκίνημα. Δηλαδή αποδέχτηκε, να το ξέρουμε αυτό. Αποδέχτηκε ξένον επίτροπο. Ακριβώς, να του κάνει κουμάντο στο Γενικό Επιτελείο. Στο Γενικό Επιτελείο. Γιατί μεγαλύτερη πρόσβαση έχουν οι επιθεωρητές τους. Βεβαίως. Από τους ίδιους τους αρχηγούς. Ναι, ναι. Λοιπόν, θυμάμαι τότε ούρλιαζα. Αποδέχτηκε αυτό το γεγονός. Ένα. Δύο. Στη συνέχεια, αποδέχτηκε και έγινε υπουργός στην κυβέρνηση Πικραμένου, του κυρίου Πικραμένου. Αυτό το είχα ξεχάσει, ειλικρινά στο λέω. Στο θυμίζω εγώ, δεν ξεχνάω τίποτα. Έχω ακόμα. κρατάω. Κρατάω και θα μου χρειαστεί για αργότερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, με τον Πικραμίγδαλο. Με τον κύριο Πικραμένο. ο οποίος καταξευτέλησε το Σύνταγμα και οτιδήποτε νομικό πλαίσιο υπήρχε στην Ελλάδα. Είναι ο πρώτος υπηρεσιακός πρωθυπουργός που έκανε πράξεις μνημονιακού χαρακτήρα, βεβαίως, ενώ ήταν υπηρεσιακός. Βεβαίως. Λοιπόν, και ήταν υπουργός του κ. Σαρκούλης. Τον κύριο τον υπηρέτησε, δεν ξέρουμε τι έχει υπογράψει. Τον υπηρέτησε σαν υπουργός Εθνικής Άμυνας τότε, αυτός ο κύριος. Στη συνέχεια με τον ναι. Ήταν γνωστή η ιστορία του. Άρα εγώ δεν καταλαβαίνω
Και προχτές δήλωσε ότι αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης του κράτους αυτού των σκοπίων, ότι δεν πρέπει να καταργηθεί, ότι το έχουμε ανάγκη, ότι πρέπει να υπάρχει αυτό το κράτος. Ναι. Τον άκουσα διαζώσεις. Δια όλο το πρόβλημα είναι στο όνομα δηλαδή. Μου. Εντάξει. Είναι το όνομα. Λοιπόν, μας είπε και αυτό. Όχι, πάει αλλού το ζήτημα. Ο κύριος Φραγκούλης θέλει να είναι επικεφαλής της ασφάλειας ελληνικής Μακεδονίας κάτω από το ΝΑΤΟ, όταν θα αποσπαστεί από τη χώρα μου, από την Ελλάδα δηλαδή. Όπως ο κύριος Μανολάς, με το ΝΑΤΟ, με μόλις αρχίσει να λειτουργεί ο αγωγός. Συγγνώμη πρόεδρε, όπως ο κύριος Μανολάς, που είναι πρώην αρχηγός του ΓΕΣ και αυτός, μετά Φραγκούλη, ο οποίος ανέλαβε σαν διευθυντής ασφάλειας, να το διαψεύσει. Δημοσιεύτηκε. Εμείς το διάβασα και εγώ το δημοσίευμα. Απλά λέω, έτσι δημοσιεύτηκε. Εμείς το λέμε, λέμε ότι δημοσιεύτηκε. Θα πρέπει κανονικά και να καλούμε τον κύριο Φραγκούλη να το καταγγείλει ότι το δημοσίευμα αυτό ήταν ανακριβές. Και θα πούμε και εμείς ότι κακώς αναφερθήκαμε μάλλον με βάση ένα ανακριβές δημοσίευμα, όπως διαψεύστηκε. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, εγώ έχω ένα άλλο πρόβλημα, πολύ μεγάλο. Και θα προσπαθώ να είμαι πάντα όσο μπορώ πιο δίκαιος. Έτσι έχω μάθει, όχι μόνο στη ζωή μου και στην υπηρεσιακή μου καριέρα. Λοιπόν, θα πω κάτι. Δεν κατανοώ σε καμία περίπτωση τους σημερινούς συναδέλφους μου αρχηγούς επιτελείων. Τους καταγγέλω επίσημα από εδώ και όποιος θέλει ας με καλέσει να μου πει το γιατί. Διότι όταν ορκιζόμασταν, τελειώνοντας, αποφυτώντας από τις σχολές μας, παίρναμε μια μαγκούρα που τη λέγαμε ξύφος και δίναμε κάποιο όρκο εκεί που λέγαμε πίστη στην πατρίδα. Ευτυχώς που παίρνατε τη μαγκούρα που λες εσύ. Μετά από λίγο. Όχι, συγγνώμη, όχι. Τη φυλάω. Όχι, να δεις πόσες από αυτές βρίσκεις τώρα στο newsroom. Ναι. Για ένα κουστούμ. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι θέμα. Μπράβο. Συνεπώς, ορκιζόμασταν πίστη στην πατρίδα και τήρηση του συντάγματος. Όταν λέμε πατρίδα ρε πατριώτες, τι σημαίνει? Σημαίνει ένα γεωγραφικό τόπο, σημαίνει μια ιστορία, σημαίνει κάποιες κατασκευές, σημαίνουν κάποια δικαιώματα, πράγματα και άειλα, σημαίνει την ιστορία που είπαμε πρωταρχικά. Εντάξει, σημαίνει ένα κόσμο που ζει απάνω σε αυτό το χώρο ανέκαθεν και εναλλάσσεται με τις γενιές φυσιολογικά, τα δικαιώματα τα οποία αποκτά διαχρονικά για να υπάρχει και να εξελίσσεται αυτός ο τόπος, αυτός ο χώρος, αυτή η πατρίδα. Ωραία. Και τους ρωτάω εγώ τώρα, ρε πατριώτες, τι από όλα αυτά υποστηρίζετε και φυλάτε σήμερα? Κάτι για το οποίο έχετε ορκιστεί? Υπάρχει λαός? Υπάρχει χώρος, υπάρχει χώρα? Τι προστατεύετε ρε παιδιά, τι προστατεύετε? Λίγη τσίπα δεν υπάρχει? Θα έπρεπε τουλάχιστον, εγώ δεν λέω να πάρουν τα όπλα, να γίνουν μακρυγιάννηδες. Όχι, θα το ήθελα, αλλά δεν το λέω. Συγγνώμη, εγώ ξέρεις, αυτό που έχω να πω, πρόεδρε, το λέω. Λοιπόν, δεν τους καλώ όμως να γίνουν μακρυγιάννηδες, δεν έχουν το κουράγιο. Ούτε καλέργηδες, ούτε ζορμπάδες, ούτε παπαδιαμαντόπουλοι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, μια κουβέντα, μια λέξη. Μια λέξη θα μου αρκούσε. Μια παρέτηση. Διότι αρνούμε να υπηρετώ κατοχικό καθεστώς. Τέλος. Κοίταξε, δυστυχώς ορισμένοι, όχι, ενδεχομένως όλοι. Μιλάω για αρχηγούς επιτελείων. Μα για τους αρχηγούς μιλάμε. Εντάξει. Προφανώς. Έχουν μάθει. Και τους, μάθει να είναι γεσμένοι. Μπράβο. Και ως πολιτικοί ή πολιτευόμενοι, λοιπόν, ή πολιτεύοντες, δηλαδή προσπαθούν να αποκτήσουν πολιτική ιδιότητα, όπως ο κ. Φραγκούλης, ή όχι, έχουν μάθει να υπηρετούν αφεντικά. Έτσι. Να είναι δούλοι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λιγάκι στην ιστορία, με συγχωρείς. Πριν το γενικεύσουμε, να πούμε και το ζήτημα, γιατί βλέπω τα μηνύματα χοντρά. Σύμφωνοι, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, γι' αυτό ήθελα να το πω. Δεν το κράτησα. Να ξεκαθαρίσουμε λιγάκι ορισμένα πράγματα σχετικά με αυτό το ζήτημα, το γιατί δεν θα συμμετάσχουμε και δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε σε τέτοιες ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Διότι δεν μπορώ να μπούμε στο κάδρο το ίδιο με ανθρώπους οι οποίοι τον πατριωτισμό τους, τον όποιον πατριωτισμό τους ή την εθνικοφροσύνη τους, τη συνδέουν με τις πιο μαύρες στιγμές αυτού του τόπου. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Αμβρόσιος. Ο κύριος Αμβρόσιος.
Λοιπόν, για να, να διαβάσουμε το. Ο Μητροπολίτη εννοεί. Ναι, ναι, ναι. Στο έγινε και εμφανίστηκε με τον κύριο Λαγό και τον κύριο και Παναγιώτα. Θυμίζω ότι είναι υπόδικοι. Τα δύο καμάρια αυτά του έθνους είναι υπόδικα. Είναι υπόδικα για κτύπημα και έχει μια σημασία πώς τοποθετήθηκε ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης Καλαβρίτων. Μιλάμε για τα Καλάβρητα. Τα μαρτυρικά Καλάβρητα. Όχι, όχι, αποδέχτηκε ορισμένα Καλάβρητα. Πράγματα. Διάβασε το. Πάμε. Γιατί αποδέχτηκε ορισμένους ρόλους. Διαβάζω ακριβώς τι είπε. Τουλάχιστον όπως το παρουσιάζει η εφημερίδα. Κάποιοι μάλιστα αποτόλμησαν να με χαρακτηρίσουν Αμβρόσιος ο ναζιστής, ο χουντικός, ο εθνικιστής, ο χρυσαυγίτης, ο ακροδεξιός, ο φασίστας. Οπωσδήποτε, τα κορυφαία προσωνύμια τα οποία κατά καιρούς μου έχουν αποδώσει κάποιοι φανατικοί φίλοι μου είναι δύο. Αμβρόσιος, ο συνεργάτης των Γερμανών στην καταστροφή των Καλαβρίτων στις 13 Δεκέμβρη του 1943 και Αμβρόσιος, ο διαφωτιστής στη Γιάρο. Προς όλους αυτούς, από τη θέση αυτή απαντώ. Αγαπητοί μου φίλοι, προτιμώ οποιαδήποτε από τα παραπάνω επίθετα, αφού όλα αυτά έχουν σχέση με την έννοια της πατρίδος, προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπλιά, ούτε συμμορήτη. Ούτε άθεο, ούτε αριστερό. Ούτε αντάρτη και προδότη. Κάλλιο φασίστα παρά κατσαπλιά. Και συνέχισε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι. Καταρχάς, μου κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι εν ενεργεία Μητροπολίτης της χώρας αποδέχεται το ρόλο του στην καταστροφή των Καλαβρίτων από τους Ναζί το 1943, γιατί όντως ήταν αυτός ο κύριος εκεί και συμμετείχε και έδρασε με τον συγκεκριμένο τρόπο που έδρασε. Έτσι. Και το ρόλο του κατά τη διάρκεια της, πώς να το πούμε, του μετεμφυλιακού κράτους. Του μετεμφυλιακού κράτους στη Γιάρο, σε αυτούς τους τόπους ανανύψεως, όπως λεγόταν τότε. Και αναψυχής. Λοιπόν, όπου ήταν βεβαίως, δεν ήταν εκεί ως διαφωτιστής, ήταν ως ιερέας, ο οποίος φρόντιζε να αγιοποιεί τα βασανιστήρια των Ελλήνων πατριωτών, οι οποίοι κατέληγαν εκεί με τη ρετσινιά του κομμουνιστή ή του συνοδοιπόρου, με τον νόμο κατά της κατασκοπίας. 509. Λοιπόν, οπότε πέρα όμως από αυτό, για μένα αυτό αυτόματα τίθεται θέμα ύπαρξη αυτού του Μητροπολίτη. Πέρα από τα ιδεολογικά, αφήστε τα ιδεολογικά στη μέση. Δεν υπάρχει ιδεολογικό. Όποιος συνεργάστηκε με λοιπόν, τους κατακτητές είναι τέσσερις και έπρεπε να έχει τιμωρηθεί. Τέσσερις Μητροπολίτες συμμετείχαν στην αντίσταση. Με τον ΑΦΒΙΤΑ. Αφορίστηκαν και οι τέσσερις. Λοιπόν, μέχρι πρόσφατα που μου είπαν από την εκκλησία που καταστάθηκαν, δεν ξέρω. Αυτό το ξέρω. Μακάρι να έχουν αποκατασταθεί. Χιλιάδες ιερείς. Δεκάδες χιλιάδες, σχεδόν στο σύνολό τους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, με ποιο δικαίωμα ένας άνθρωπος βγαίνει σήμερα και λέει και εμφανίζεται ως πατριώτης και αποδέχεται το ρόλο του και στην καταστροφή των Καλαβρίτων και στη σφαγή της Γιάρου, της Μακρονήσου και όλων αυτών των τόπων ανανύψεως. Δεν καταλαβαίνω τι σοϊ πράγμα είναι. Και εγώ θα πρέπει τώρα, με συγχωρείς δηλαδή, εγώ σαν πατριώτης θα πρέπει να εμφανιστώ στην ίδια σκηνή με αυτούς. Ή θα πρέπει να είμαι από κάτω και έτσι να τους γιουχάρω. Πώς θα διαφοροποιηθώ εγώ από αυτούς. Πώς μπορώ να διαφοροποιηθώ. Αν βρίσκομαι στις ίδιες εκδηλώσεις. Γιατί αυτές οι κυρίες δεν τολμάνε να κάνουν πολιτική αντιπαράθεση στα ίσα, να μετρηθούν επιχειρήματα, να ακουστούν τι ακριβώς λέγεται. Είναι μονόλογοι. Στείνουνε φιέστες για να μιλάνε μόνο αυτοί. Και ξέρετε κάτι και κάτι άλλο. Το γεγονός δεν θέλουν δήθεν κομματικά να είναι κομματικά τα συλλαλητήρια και στις δύο περιπτώσεις και στην ένα, είναι ένας και μόνο λόγος. Γιατί προσπαθούν να στήσουν ένα νέο ακροδεξιό χουντικό μόρφωμα με την εθνικοφροσύνη της Χούντας μόνο και μόνο για να πετύχουν εκεί που δεν πέτυχε η Χρυσή Αυγή, που απέτυχε η Χρυσή Αυγή, που απέτυχε παλιότερα το λαός. Ο Μπασιάκος. Λοιπόν, όλο αυτό. Εκεί ήταν. Όλοι αυτοί ήταν εκεί πέρα ήταν. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα, γιατί, για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, ο πατριωτισμός του Έλληνα όταν βγήκε από την Επανάσταση, ρημαγμένη η χώρα του, διαλυμένη, με τις επεμβάσεις των ξένων να έχουν δημιουργήσει τη διχόνοια που λέει και τη διχόνοια δολερή που λέει ο εθνικός ποιητής, αλλά και ο Μακρυγιάννης εξηγεί και όλοι αυτοί. Λοιπόν, ήταν πατριώτες με βαθύ κοινωνικό αίσθημα.
συνείδηση ακόμη δεν υπήρχε, αλλά αίσθημα. Διηγείται ο Τετσέτης. Αίσθημα εννοείς δικαιοσύνη. Ναι. Το τι ακριβώς, τι σημαίνει πατρίδα. Πατρίδα σημαίνει να ζω εγώ καλά. Δηλαδή ο λαός. Όχι... Εγώ, να ζούμε εμείς καλά, έτσι. Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, εγώ σαν μέρος του λαού. Να λοιπόν, εγώ, ναι. Ναι, σαν μέρος του λαού. Λοιπόν, ο Τετσέτης διηγείται στο τέλος, σαν ένα επίμετρο στα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, όπου είναι γνωστό ότι ο ίδιος ήταν, τα συνέγραψε μετά από διήγηση του ίδιου του Κολοκοτρώνη. Έχει ένα στο τέλος, έχει ένα δικό του επίμετρο που αναφέρεται στον Καποδίστρια και αναφέρεται σε δύο, αναφέρει μερικές ιστορίες για τον Καποδίστρια. Μία από αυτές είναι όταν τον επισκέπτεται στην Αίγινα, είχε πάει στην αρχή που είχε λίγο πριν ορκιστεί ή λίγο μετά την ορκομοσία του στην Αίγινα, στο 1828 αν θυμάμαι καλά, τον επισκέπτεται ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, γιος του Πετρομπέη. Και πάει λοιπόν πλουμιστός, με τα φλουριά, με τις χρυσές μπιστόλες, με ό,τι πιο πολύτιμο φορούσε, για να υποδεχτεί ή μάλλον να τιμήσει, όπως θεωρούσε, τον κυβερνήτη, τον οποίο τον, πώς να το πούμε, τον αγαπούσε ιδιαίτερα, τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Όταν μπαίνει λοιπόν και τον βλέπει ο Καποδίστριας, του λέει, πώς είσαι έτσι, δεν ντρέπεσαι να κυκλοφορείς έτσι σε μια χώρα όπου η μιζέρια, η πείνα, η εξαθλίωση σκοτώνει τον το λαό? Και άρχισε να του λέει, ετούτον εδώ τον τόπο, τον ρημαδιασμένο, μπορείς να τον κυβερνήσεις μόνο εάν είσαι διατεθειμένος εσύ, ο κυβερνήτης του, να τρως αγριόχορτα και μέλι. Και του έλεγε μετά τι σημαίνει πατρίδα. Το εξηγούσε. Πατρίδα είναι να μην χρωστάς στις ξένες δυνάμεις για να μπορεί να σου κάνουν κουμάντο, βάζοντας υποθήκη ό,τι πιο πολύτιμο έχεις, από τις εθνικές γέες μέχρι το μέλλον της πατρίδας σου. Πατρίδα είναι να μην υπάρχει μιζέρια και να πεθαίνει ο άλλος της πείνας, οι αγωνιστές να παρακαλάνε ή να επαιτούν για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό του είδους τον πατριωτισμό. Λέει ο Τετσέτης ότι φεύγοντας ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης, είπε στους οικείους του ή στους φίλους του ότι με έκανε και ντράπηκα ο κυβερνήτης. Αυτό έπρεπε να κάνει. Ναι. Η διαφορά είναι ότι βεβαίως το χέρι του Γεώργιου Μαυρομιχάλη ήταν ανάμεσα αυτά που δολοφόνησαν τον Καποδίστρια. Και τότε, όταν μαθεύτηκε η είδηση της δολοφονίας του Καποδίστρια, υπήρξε, ο Νικηταράς έλεγε το εξής. Είπε, λέει, τον άκουσε ο Τετσέτης να λέει μια ιστορία, τον Νικηταρά. Λέει, είχαμε ένα βοσκό, ο οποίος αποκοιμήθη. Και καθώς αποκοιμήθη, ο λύκος του σκότωσε το σκύλο και του φάγε τα πρόβατα. Μα καλά του κάνε, γιατί άμα ο βοσκός κοιμάται, τότε καλά του κάνε και του φάγε ο λύκος τα πρόβατα, διότι είτε έτσι είτε αλλιώς κάποιος θα του τα τράγε. Και εξηγεί ο Τετσέτης ότι ο Τσοπάνης, ο βοσκός, ήταν ο Έλληνας. Και ο σκύλος που φύλαγε ήταν ο κυβερνήτης. Ο ίδιος έλεγε στους Μανιάτες, ο Καποδίστριας, έλεγε στους Μανιάτες, εγώ δεν είμαι τίποτα άλλο παρά ο θυρωρός. Ο θυρωρός που προφυλάσω τα ενδότερα της νύφης. Διότι η νύφη έχει πολλούς εραστάς. Και εννοούσε βέβαια στην Ελλάδα και τους ξένους που ήταν εραστές. Λέει, μητάει ο Τετσέτης, λέει, πώς μπόρεσαν αυτοί οι Μανιάτες να σκοτώσουν το θυρωρό, το σκύλο που φύλαγε το κοπάδι. Λοιπόν, την Ελλάδα. Αυτό τους ήταν ο δημοκρατικός, ο αγνός πατριωτισμός του λαού, έστω και αν ακόμη ήταν σε επίπεδο αισθήματος. Δεν υπήρχε σαν συγκροτημένη πολιτική αντίληψη. Ναι. Επειδή όμως ο Έλληνας έχει τον πατριωτισμό, το στοιχείο του πατριωτισμού συνυφασμένο με την ίδια την ύπαρξή του, διότι έπρεπε να ζήσει πολεμώντας για την πατρίδα του. Όχι πια, βέβαια. Καλά, θα δούμε το πόσο ή όχι. Μέλη. Όχι, το έχει. Να αποδεχτεί. Λοιπόν, ή όχι. Έπρεπε να εκμεταλλευτούν τον πατριωτισμό του. Πάση θυσία για να κρατηθεί το καθεστώς. Και έτσι, μετά το 1843, όταν λοιπόν δημιουργήθηκε το πρώτο σύνταγμα και η πρώτη βουλή,
έπρεπε να φτιαχτεί έτσι, να στηθεί έτσι το πράγμα, έτσι ώστε και, από τα, και να στηθεί ένας δικοματισμός όπου να εκμεταλλεύεται τον πατριωτισμό, το αίσθημα, πώς να το πούμε, του ελληνικού λαού, προκειμένου να τον εκμεταλλεύονται και να τον πουλάνε στις ξένες δυνάμεις. Το πατριωτικό του φιλότιμον δηλαδή. Έτσι, λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν που είναι στη θέση αυτού του πατριωτισμού, του πατριωτισμού του κυβερνήτη, του Καποδίστρια, ετέθηκε ο πατριωτισμός της μεγάλης ιδέας. Εισηγητής Κολέτης. Τι μας έλεγε αυτός? Δεν μας ενδιαφέρει το Ελλαδιστάν, το φτωχό κακεχτικό κράτος. Εμάς μας ενδιαφέρει ο ελληνισμός στην απεραντοσύνη του, ο εκπολιτιστικός ρόλος του ελληνισμού στην Ανατολή. Αυτό έλεγε στον Κακομοίρη τον Έλληνα και έλεγε ο Νικόλαος Δραγούμης στις αναμνήσεις του. Λέει, το επινόησε για να μάθει τον κόσμο να μην ενδιαφέρεται για την κατάτια του, για την κατάτια της χώρας του, για τη μιζέρια, την πείνα, την καταστροφή, αλλά να ονειρεύεται την κόκκινη μηλιά. Όχι πως δεν υπήρχε θέμα, υπήρχε ο υπόδουλος ελληνισμός που υπήρχε ακόμη, αλλά το όλο ζήτημα ήταν να μην ασχολείσαι με την πατρίδα σου. Να ασχολείσαι με κάτι και γενικό και αόριστο. Ο Καρολίδης λέει, είναι μια ιδέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτός, υπάρχουν από τον Κολέτη, υπήρξαν, μας άφησαν πολλά. Τότε λοιπόν δημιουργήθηκαν δύο κόμματα. Το κόμμα της Ρεδικότας και το κόμμα της Φουστανέλας. Ρεδικότα ήταν αυτό που δινόταν ο κ. Μαυροκορδάτος, ο Αλέξανδρος, ταυτισμένος με τα αγγλικά συμφέροντα και γύρω του ο ήταν... Ο Σποδάρος. Μπράβο. Λοιπόν, και γύρω του ήταν όλα τα αστικά στρώματα της εποχής. Νησιώτες, ήταν οι δικηγόροι, οι καθηγητές πανεπιστημίου, όλοι οι ευρωπαϊκώς πυθικίζοντες, που αντιμετώπιζαν το ελληνικό κράτος, το ελληνικό πρόβλημα, γενικά την Ελλάδα και τους Έλληνες, με τα οματογυάλια των δυτικών. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά ήταν το κόμμα της Φουστανέλας. Γιατί? Διότι ο αρχηγός του, ο Κολέτης, φορούσε φουστανέλα μέχρι που πέθανε και ο οποίος μετέτρεπε όλους τους Έλληνες σε μαϊμού του Κολέτη. Από τότε υπάρχει η μαϊμού του Κολέτη, διότι όλοι στηριζόντουσαν το τι ρουσφέτη θα κάνει. Μάλιστα όλοι οι ιστορικοί, οι σοβαροί ιστορικοί, λένε ότι τον έχουν ονομάσει τον Κολέτη ως ιδρυτή του κομματικού κράτους και του ρουσφετιού, διότι αυτός εισήκαγε και τον όρο Ελληναράς ή Ελληνάδες. Ελληναράς προς το κοινότερο. Όταν λοιπόν διαμαρτύρονταν και του λέγανε, ρε σταματή με τη διαφθορά, το αλυσβερίσι, το άγριο που υπήρχε, τους λέει, η αγαπητή μου, γιατί, πώς το λένε, γιατί αγανακτείτε, ξένοι τα τρώνε, οι Ελληνάδες μου τα τρώνε. Από τότε μέχρι σήμερα, για να στέκει τούτο το καθεστώς, κάποιο, το άθλιο. Κάποιοι πρέπει να τα τρώνε. Όχι μόνο. Αυτό είναι το λιγότερο. Έπρεπε να υπάρχουν δύο κόμματα. Το ένα της Ρεντικότας και το άλλο της Φουστανέλας. Το ένα που θα πουλάει, την Ελλάδα κατευθείαν στους ξένους στο όνομα του ευρωπαϊσμού και το άλλο στο όνομα του πατριωτισμού. Επειδή όμως τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, όλοι γίνανε της Ρεντικότας, πρέπει πάση θυσία να στήσουν ένα της Φουστανέλας. Ναι, πανίδερθη. Να στήσουν ένα της Φουστανέλας, ώστε να ξεγελιέται ο βλάκας, ο μαλακοπίτουρας, που δεν ξέρει τι σημαίνει υπερασπίζουν πατρίδα. Δεν ξέρει από ιστορία. Δεν ξέρει τι σημαίνει, τι κληρονομία έχει στις πλάτες του. Και τι οφείλει να κάνει. Και τι σημαίνει και πώς συνδέεται ο πατριωτισμός του με το κοινωνικό ζήτημα της χώρας. Με το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει εδώ τούτος ο τόπος για να ευημερεί ο λαός του. Πρώτα και κύρια. Και να υπερασπίζεται την επικράτειά του μέχρι σπιθαμή. Ακόμη και με το αίμα του. Γιατί όπως έλεγε και ο Τσόρτσιλ, το έλεγε, το είπε, δεν γίνεται. Το είδες. Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Λέει, μόνο τα έθνη που είναι διατεθειμένα να δώσουν τη μάχη μέχρι τέλους και να, ακόμη και αν ρισκάρουν τα πάντα, μόνο αυτά τα έθνη έχουν μέλλον. Αυτοκρατορίες. Όχι, έχουν μέλλον. Εντάξει, τα υπόλοιπα απλά εξαφανίζονται. Δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Να τη δείτε την ταινία.
δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Ένας συντηρητικότατος υπεριαλιστής πολιτικός αντελήφθη την κρίσιμη στιγμή ότι εάν δεν αγκαλιάσει το λαϊκό πατριωτισμό, το λαϊκό στοιχείο που έβγαζε αίσθημα. Το λαϊκό αίσθημα, δεν υπήρχε πίσω ούτε ο ίδιος να σωθεί, ούτε η αυτοκρατορία του, τίποτα από όλα αυτά. Ανεξάρτητα με το τι έκανε μετά σε αυτήν την ιστορία. Και μετέτρεψε, ήταν η μόνη περίοδος εδώ που ιστορικά μετέτρεψε τον πόλεμο για την Αγγλία σε λαϊκό πατριωτικό πόλεμο από τη στιγμή της Ντουνκέρκης μέχρι και το τέλος της μάχης της Αγγλίας. Μετά άρχισαν τα κολοπηδήματα. Λοιπόν, που μπήκαν οι Αμερικανοί στο παιχνίδι και παίζαν αλλιώς το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό το στοιχειώδες είναι. Αυτό το στοιχειώδες. Πώς λοιπόν ένας πατριώτης θα πάει με αυτούς? Τι δουλειά έχει ο πατριωτισμός? Το δυστύχημα στο καθεστώς ήταν ότι μέχρι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο πατριωτισμός, αυτός ο αγνός λαϊκός πατριωτισμός που τον εξέφραζε έστω και σαν πατερούλης ο Καποδίστριας, και γι' αυτό δολοφονήθηκε, να πεθάνει αυτός ο πατριωτισμός, εκφράστηκε, κυριάρχησε στη συνείδηση του λαού, έστω και αν δεν νίκησε πολιτικά. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυβωτός του ήταν, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, ήταν η αριστερά. Το ΕΑΜ δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, έπρεπε πάση θυσία να πεθάνει. Έπρεπε πάση θυσία η αριστερά να αποκηρύξει τον πατριωτισμό του λαού. Και το έκανε στη μεταπολίτευση. Γι' αυτό θεώρησαν δεν χρειάζεται φουστανέλα, κόμμα φουστανέλας. Μετά το 90-92 ιδιαίτερα, όπου επιπλέον η προσχώρηση, η παράδοση της αριστεράς και η ενσωμάτωσή της στο κόμμα της ερετικότητας ήταν απόλυτη. Και αυτό δεν χρειαζόταν και τώρα το χρειάζονται. Γιατί πώς θα πάμε σε εδαφικό ακροτηριασμό? Πώς θα πάμε σε γκριζάρισμα Μακεδονίας και της Θράκης? Πώς θα πάμε σε αλβανοποίηση της Ηπείρου? Πώς θα πάμε στη Θεσσαλία, όπου πλέον θα λειτουργεί με άλλα κριτήρια και άλλες λογικές? Με εθνικές κραυγές μόνο. Έτσι, μπράβο. Με το κόμμα της Φουστανέλας. Εγώ θα ήθελα... Έτσι αλλιώς όλα τα άλλα κόμματα, τα κόμματα της ρεντικότητας, τα δοκιμάσαμε. Και της κεντροδεξιάς, της κεντροαριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς, όπως ονομαζόταν, όπως χαρακτήριζαν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ κάποτε. Τώρα έχουν ανάγκη το κόμμα της Φουστανέλας να μας πάνε σε εδαφική ακεραιότητα. Που να μην είναι δεδομένα φθαρμένο. Γιατί όλοι γιατί οι άλλοι είναι φθαρμένοι πια στη συνείδηση του λαού. Ενώ τώρα προσπαθούν να προβάλλουν κάποιον ο οποίος υποτίθεται ότι είναι αγνός πατριώτης. Αυτό με την επιστροφή του καραμαλισμού ταυτόχρονα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πιο δευτερεύον αυτό. Νομίζω ότι το κεντρικό ζήτημα είναι αυτό που βάζει ο Δημήτρης. Εγώ θέλω να επισημάνω το εξής. Είναι χαρακτηριστικό και για μας τουλάχιστον πρέπει να είναι κοινός τόπος, ότι σήμερα, ας το πω έτσι, αυτοί που θέτουν το ζήτημα, που αναγνωρίζουν, δεν αναγνωρίζουν με κατοχή, αλλά αναγνωρίζουν τα δεσμά της κατοχής στο χρέος, είναι δυνάμεις εξοκοινοβουλευτικής, κυρίως αριστεράς. Τώρα εμφανίζεται στην αριστερά της αριστεράς, ας το πω έτσι. Τώρα εμφανίζεται δεξιότερα της δεξιάς μία τάση «ζήτω η πατρίδα», πατριωτικά αισθήματα, χωρίς να αναγνωρίζουν ποια είναι, αναγνωρίζουν την κατοχή, δεν αναγνωρίζουν όμως ποια είναι τα δεσμά της κατοχής, δηλαδή το χρέος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ, όλο αυτό το πακέτο που ξεκινάει ακριβώς από το χρέος, από τη χρεοκρατία. Με αυτόν τον τρόπο παίζουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Η πρώτη ζήτω η Ελλάδα, αλλά δεν είναι η Ευρώπη, απλά κραυγές. Δεν είναι το χρέος, το κρατάμε. Θα πληρωθεί μόνο του κάποτε. Σφίξον Έλληνα. Το κρατήδιο των Σκοπίων, φυσικά. Αρκεί να μην το πούμε Μακεδονία. Το γεγονός ότι εκεί πέρα υπάρχει το τάγμα των λύκων, αυτός ο στρατηγός της πλάκας που μίλαγε εκεί πάνω, το ότι υπάρχουν οργανωμένο οι γκρίζοι λύκοι, οι παραστρατιωτικοί, η ακροδεξιά των Τούρκων, εκεί είναι οργανωμένο τάγμα με ονομασία λύκων. Και αν δηλαδή δεν ονομαστεί Μακεδονία, θα τους δεχτούμε? Και θα τους δεχτούμε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για πού? Για να αναπτυχθούν οι δυνάμεις τους στη Μακεδονία? Αλλά ευτυχώς θα λέγεται ελληνική, με τον κύριο Φραγκούλη επικεφαλής. Για το ΝΑΤΟ μίλαγε, πρόεδρε. Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Για το ΝΑΤΟ μίλαγε ότι πρέπει να τελειώσει το θέμα της ονομασίας
γιατί πρέπει να λήξει το, η διαδικασία. Για να μπουν στο ΝΑΤΟ και να έχουμε δυνάμεις οι οποίες είναι εμπειροπόλεμες. Εμπειροπόλεμες, παρακαλώ. Και εγώ αναρωτιέμαι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ είμαι χαζός, δεν καταλαβαίνω από αυτά τα πράγματα. Είμαι γραφικός, δεν ξέρω εγώ τι είμαι. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το κρατήδιο, το ανύπαρκτο ουσιαστικά κρατήδιο, με 8.000 ενόπλους μισθοφόρους, γιατί έπρεπε από την πρώτη στιγμή με τις πλάτες των Τούρκων και των Αμερικανών να αποκτήσει πολεμική εμπειρία. Γιατί ρε παιδιά, στα πεδία μαχών του Αφγανιστάν και του Ιράκ και τώρα και αλλού. Το ερώτημα είναι, εκεί δεν συμμετείχε οι Σκοπιανοί και οι ειδικές τους δυνάμεις, δεν συμμετείχαν όπως συμμετείχαν οι δυνάμεις του ελληνικού στρατού που πήγανε, όπως το λένε, του μηχανικού και, και νοσηλεία και νοσηλευτές. Ήταν μάχημες στην πρώτη γραμμή μαζί με τουρκικές και αμερικανικές δυνάμεις, προσκολλημένες. Γιατί έπρεπε να αποκτήσουν πολεμική εμπειρία? Γιατί αυτός ο τενεκεδένιος στρατιώτης που είναι εκεί πέρα, που μίλησε χθες, δεν μας είπε, δεν μας το εξηγεί αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να υπάρχει τάγμα ειδικών δυνάμεων με ονομασία Λύκη, εκπαιδευμένο από τους Τούρκους και ενδεχομένως και με Τούρκους και με Τούρκους αξιωματικούς, δεν ξέρω. Πάντως αυτό που λένε τα δημοσιεύματα είναι ότι εκπαιδεύτηκαν οι αξιωματικοί τους σε τουρκικές σχολές, να είναι ετοιμοπόλεμοι, να είναι εμπειροπόλεμοι, γιατί έδρασαν πίσω από τα μετόπισθεν, σύμφωνα με το βιογραφικό τους, αυτά διαβάζω, πίσω από τα μετόπισθεν των εχθρών στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Το καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Και θα τους δεχτούμε εμείς αυτούς? Θα δεχτούμε αυτό το κρατήριο? Το ανύπαρτο. Έτσι είπε. Το ξέρω, δεν διαφωνώ. Γέννημα απλά σου λέω. Πολέμου διάσπασης κράτους και ξένης επέμβασης. Έτσι. Είπε όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Είναι ένα κράτος που πρέπει να Όλοι υπάρχει. Όλοι αυτοί οι Ελληναράδες μπορούν να μου εξηγήσουν. Γιατί πρέπει να δεχτώ εγώ αυτό το πράγμα, αν μου γκρεμίσει το Μέγα Αλέξανδρο, ένα κυτσαριό που έχουν φτιάξει ως αρχαιολογικό μουσείο της Μακεδονίας, αλλαγή του συντάγματος που το αλλάζουν. Το αλλάζουν, καινούριο σύνταγμα τους κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ειδική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα, αγαπητές κυρίες, οι μονάδες τους πλέον δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, ανήκουν στον Ευρωστρατό, σε ισότιμες με τις μονάδες του ελληνικού στρατού, μαζί με τους Αλβανούς. Θέλω να σας χαρώ, ρε παιδιά, να δείτε πόσο εύκολα θα έρχονται οι Σκοπιανοί να φυλάνε την ελληνική Μακεδονία. Πολλοί όμως λένε, Δημήτρη, ότι η ύπαρξη των Σκοπίων αποτρέπει την δημιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας ή της Μεγάλης Αλβανίας. Τώρα μπαίνουμε σε αυτή την ιστορία τώρα. Πρόσεξε να δεις πώς φέρνουν από την πίσω μεριά το λεγόμενο σλαβικό κίνδυνο. Πρώτον, πώς εμποδίζουν την Αλβανία όταν αυτή τη στιγμή τα Σκόπια, αυτό το πράγμα, το τερατούργημα, μετατρέπεται σε πολυπολιτισμικό κράτος με κυρίαρχο λόγο ή τουλάχιστον ισότιμο ρόλο τους Αλβανούς. Άρα δεν τους σταματάς. Ίσα ίσα έχουν δυνατότητα αυτή τη στιγμή, γίνεται de facto δεδομένο ότι ανά πάσα στιγμή οι Αλβανοί μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ως μειονότητα, έστω και μη υπαρκτή ή υπαρκτή, σε οποιοδήποτε κράτος και μάλιστα με πολεμικό δεδομένο, και να το μετατρέψουν σε πολυπολιτισμικό. Άρα δεν το σταματάς έτσι. Δεύτερον, από πότε έχουμε πρόβλημα με τη Μεγάλη Βουλγαρία? Από τότε που ήταν οι μεγάλες δυνάμεις πίσω του και πουλάγαμε τη Βόρεια Ελλάδα στη Βουλγαρία. Εάν θυμηθώ, την τελευταία φορά που υπήρξε θέμα με τη Μεγάλη Βουλγαρία είναι όταν ο Δούσμανης και ο Μεταξάς παραδώσανε τη Βουλγαρία, έτσι, και το Ρούπελ μαζί με τον Μπέλες, λοιπόν, στη Βουλγαρία. Και αγατελήφθη. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, και δικάστηκαν από έκτατο στρατιωτικείο και δυστυχώς δεν στέθηκαν στον τοίχο. Δυστυχώς. Παρά το γεγονός ότι καταδικάστηκαν το δικαστήριο για εσχάτη προδοσία. Δυστυχώς δεν δίκασε και τον βασιλιά, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος τους έδωσε εντολή. Μετά τι κάναμε? Και προκειμένου λοιπόν να μπει η Βουλγαρία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ, η Αντάντ παρέδωσε με σύμφωνη γνώμη στον Πρώτο Παγκόσμιο, στον Πρώτο Παγκόσμιο του Βενιζέλου, τη Δυτική Μακεδονία μαζί με το λιμάνι της Καβάλας στη Βουλγαρία. Τότε και μόνο τότε είχαμε προβλήματα με τη Βουλγαρία. Και στην εποχή βεβαίως κατοχής. Εντάξει, ναι, με τους Ναζί. Με τους Ναζί. Άρα πότε θα αποκτήσουμε πρόβλημα? Τη Μακεδονία. Έτσι. Πότε αποκτήσαμε προβλήματα με τη Μακεδονία?
όταν ενδίδαμε στις πιέσεις των μεγάλων. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα ή δεν ξέρουμε? Χαζεύουμε και λέμε βλακίες. Και με τη Μακεδονία και με την Κύπρο. Με όλα τα εθνικά ζητήματα. Λίμουν, δεν το συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Εάν πραγματικά δεν είμαστε υποχείρια των μεγάλων δυνάμεων από ιδρύσεις αυτού του κολοκράτους, ενδεχομένως τα Βαλκάνια να είχαμε τελείως διαφορετική ροή, τελείως διαφορετική πορεία και ενδεχομένως ήδη από το 1860, ίσως και νωρίτερα, να μετουσιωνόταν, γιατί ακόμη το εθνικό στοιχείο δεν είχε αναπτυχθεί στις άλλες χώρες, στις άλλες εθνότητες των Βαλκανίων, να μετουσιωνόταν η εμβληματική πρόταση του Ρίγα σε εθνική πρόταση για όλους τους λαούς της Βαλκανικής. Αλλά η επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων δεν επέτρεπε με τίποτα. Από τη μία, γιατί θέλανε καχεκτικό κρατήδιο, πολιτική Κάνινγκ και Πάλμερστον για την Ελλάδα, και από την άλλη μεριά τον Οθωμανό που θα έπρεπε να τον κληρονομήσουν οι δυτικοί και όχι βεβαίως οι λαοί της Βαλκανικής, οι λαοί υπόδουλοι. Αυτό είναι. Αυτό τόσο είναι απλό το πράγμα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε δηλαδή εντελώς. Αλλά λέω, είμαστε δυνατόν τώρα αυτή τη στιγμή? Και πούντος αυτός ο τύπος που μίλαγε χθες, μίλαγε σε μια εκδήλωση, στρατηγός σου λέει ο άλλος, μίλαγε σε μια εκδήλωση την ίδια ώρα που οι Τούρκοι εφάρμοζαν κάζους μπέλι, δόγμα κάζους μπέλι στη Συρία. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα? Και δεν λέει τίποτα κανένας. Κουβέντα. Έτσι. Και που βεβαίως, αν αυτοί έχουν δυνατότητα να εφαρμόσουν κάζους μπέλι με μισθοφορικό στρατό, παρακαλώ. Έτσι. Λοιπόν, συγγνώμη, η Δυτική Θράκη, το Αιγαίο, τα νησιά. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει, εμείς είμαστε Μακεδόνες. Είμαστε σε άλλο τόπο, σε άλλο χρόνο, σε ένα τίποτα, σε ένα κενό. Αυτό είμαστε. Αυτή είναι η διαφορά του πατριώτη από τον εθνικόφρονα. Σωστό, ναι. Ο εθνικόφρονος είναι η μαϊμού του Κολέτη. Συγγνώμη. Η μαϊμού του Κολέτη είναι ο εθνικόφρονας. Και ο Κολέτης μαϊμού των ξένων. Άρα μαϊμού της μαϊμού. Ακόμα χειρότερα. Ο Μακρυγιάννης τώρα αναφέρει, λέει τον Κολέτη δημιούργημα των ξένων. Δίκιο έχει. Λέει ο Μακρυγιάννης. Και δεν έχει άδικο, διότι ο Καρολίδης αναφέρει, λέει, η κυβέρνηση με το Υπουργείο Κολέτη, δηλαδή όταν ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κολέτης, η κυβέρνηση μετακόμισε στη Γαλλική Πρεσβεία. Έτσι λέει ο Καρολίδης, ο ιστορικός. Λοιπόν, για να καταλάβουμε, όλη η ιστορία ήταν μετατρέπουμε σε ψωροκόστανα την Ελλάδα, σε έναν λαό κυριολεκτικά εξαθλειωμένο. Σωστό. Και ο Κολέτης πάλι μίλησε πρώτος για ψωροκόστανα. Προφανώς. Λοιπόν, ο Μέγας, αυτός και ο Μαυροκορδάτος είναι ο ιδρυτής του σύγχρονου πολιτικού συστήματος της χώρας. Πάντα πρέπει να έχουμε ένα Μαυροκορδάτο και ένα Κολέτη για να μας δουλεύει, να μας ξεγελάει και να μας ξεπατάει. Και ένα δολοφονημένο Καποδίστρια, όποια μορφή και αν έχει αυτός. Και να δολοφονούμε καθημερινά τον κάθε Καποδίστρια, τον εκάστοτε Καποδίστρια. Τον εκφραστή δηλαδή του αγνού πατριωτισμού. Που δεν έχουμε και τόσους πόλους. Όχι, εκάστοτε όμως, κοίταξε, ιστορικά, τούτος ο τόπος παράγει και Καποδίστριες. Δηλαδή και πιο σίγουρο και πιο προθυμένους και πιο. Και από ανθρώπους που έχουν αρνηθεί. Η Καποδίστρια ως ιστορικό πρόσωπο είχε τα όρια του. Ένας φεουδάρχης ήταν, ολιγαρχικός κύκλος. Ήταν και συνθήκες τέτοιες που επιβάλλαν. Τι δουλειά έχουμε με αυτούς? Τι δουλειά έχουμε με αυτούς? Με Μητροπολίνη να σου λέει, καλά έκανα εγώ που βασάνιζα πατριώτες στη Γιάρο, αν έχεις το Θεό σου. Ότι ο πατριωτισμός συνδέεται ουσιαστικά με την υποστήριξη των κατοχικών δυνάμεων. Αυτό είπε ο Μητροπολίτης και το είπε καθαρά. Το ότι ευλόγησε. Καλύτερα να είμαι με τους Ναζί παρά με τους Κατσαμπιάδες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Κοίταξε, γι' αυτό και δεν πρέπει να μπλέκουμε το θρησκευτικό συνέστημα του Έλληνα με το δεσποτάτο, που έχει έτσι. Έτσι, μπράβο. Καμία σχέση. Καμία. Ποια σχέση έχει η Ορθοδοξία με αυτό το πράγμα? Και μην ξεχνάμε. Οι Έλληνες, οι αγωνιστές παπάδες με το τουφέκι στο χέρι πολέμησαν. Στη συνδικολόγηση στους Ναζί πρωτοστάτησε ο Ιωαννίνων, ο οποίος έγινε αρχιεπίσκοπος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι. Ναι. Ενώ οι τέσσερις Μητροπολίτες με κάποιους άλλους. Όσοι συμμετείχαν στην αντίσταση, οφ. Τους έφαγε το μαύρο μνήμα. Λοιπόν, αυτούς τους πατριώτες πρέπει να ακολουθούμε. Και εγώ θα πρέπει να απολογούμε τώρα γιατί δεν πήγα στους πατριώτες.
σαν τον κύριο Φράγκο. Αν είναι αυτοί πατριώτες, με συγχωρείτε, δεν ξέρω, δεν έχει ιδέα τι σημαίνει πατριωτισμός. Ήθελα να σε καμαρώσω δίπλα του, να πω, δεν ξέρω. Αυτό μου είπε. Θα αυτοκτονούσα. Αυτό μου είπε. Όμως 100.000 Έλληνες, 250, ακολουθήσαν αυτούς. Ένα εκατομμύριο, δεν σημασία. Ναι. Σημασία έχει. Να θυμηθούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Όχι, ασφαλώς όχι. Να θυμηθούμε ότι δεν είναι έτσι. Ότι η μαγιά του εθνικού ηγέτη, να το πούμε έτσι, είναι η δυνατότητα του να αντιστέκεται σε οποιαδήποτε παγίδα στείνεται για τον κόσμο του. Να θυμηθούμε, ποιος έχει διαβάσει του Θεοτόκη το «Η τιμή, τιμή δεν έχει», που περιγράφει τα πολιτικά πράγματα της εποχής του, γιατί βεβαίως οι μεγάλοι λογοτέχνες μας δώσανε αυτό που κανένα ιστορικό αρχείο, καμία ιστορική μελέτη δεν μπορεί να σου αποδώσει, το βάθος. Που σηκωνόταν ο άλλος και έλεγε στην Κέρκυρα στα πολιτικά πράγματα, που έλεγε «ρε παιδιά, ο λαός ρε παιδιά». Και μετά βγαίνανε οι κομματάρχες, το κομματαρχικό κράτος, ο ίδιος ο Γκολέτης και όλοι οι μεθεπόμενοι. Και ο Μαυρογκολάτος, αλλά ο Μαυρογκολάτος ήταν αφιψηλού, γιατί έτρεφε τα χειρότερα αισθήματα για τον Λαουτζίκο, που ο άλλος τον κολάκευε. Ο Γκολέτης ήξερε να κολακεύει τα συντηρητικά ένστικτα του κόσμου. Ο άλλος τον απεχθανότανε τον κόσμο. Γι' αυτό και αυτό προσδιορίστηκε ως ο πρίντσιπας. Ενώ ο άλλος τους έταζε λαγούς με πετραχίλια. Από τότε βγήκε η έκφραση. Τα άστρα να μου ζητήσουν, θα τους το δώσω. Κλασικός απαταιώνας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Και αυτά ξανά μανά. Δεν έχασε ποτέ κανείς. Και γι' αυτό η παιδεία μας έχει προσαρμοστεί σε αυτούς τους δεδομένους. Για να μπορούν να βγάζουν τυφλούς και να τρέχουν πότε να θεωρούν σοβαρούς τους ευρωπαϊκούς πυθικίζοντες και πότε τις μαϊμούδες του Κολέτη. Να θεωρούν και πατριώτες τις μαϊμούδες του Κολέτη. Λοιπόν, συγγνώμη για την ένταση και το πάθος, αλλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή μπήκαμε σε μια φάση που εγώ δεν ήθελα να τη ζήσω. Να αντιμετωπίσουμε εδαφικό ακροτηριασμό αυτής της χώρας. Και πραγματικά να το αντιμετωπίσουμε με τους σύγχρονους, με τα μοντέρνους τρόπους, διότι δεν θα τους ζήσουμε όπως τους έζησε η Ιουγκοσλαβία. Ενδεχομένως. Δεν είναι σίγουρο, Δημήτρη. Όχι, όχι, όχι. Αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά. Το έχω ξαναπεί. Στη Ιουγκοσλαβία εφάρμοσαν τακτική του πολέμου. Γιατί δεν μπορούσε να περάσει εύκολα διαφορετικά στο λαό, μέσα στο Ιουγκοσλαβικό λαό. Και επιπλέον, γιατί εκεί ο λαός υπήρχε. Ήταν διαθέσιμος, ήθελε να δώσει τη μάχη για την πατρίδα του. Ήταν διαθέσιμος, με μια διαφορά. Είχε προδότες στην ηγεσία του. Στην ηγεσία του. Είτε ήταν Σερβία, είτε ήταν Κροατία, είτε ήταν Σλοβενία, είτε οτιδήποτε άλλο. Ήταν βαθύτατα διχασμένος. Έτσι. Και ήταν βαθύτατα διχασμένος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εδώ πεθαίνει ο λαός μας. Φέτος, όπως είπαμε και στην εκπομπή με τον που είχαμε την τελευταία, τον κύριο Βασίλη Θεοτοκάτο, που είναι το πρόεδρος της ΑΣΠΕ, δηλαδή της Αρρώντας Συμμοσπονδίας των Πολυτέχνων, πραγματικά τα στοιχεία είναι κουφαντικά. Το 2017 έχουμε ρεκόρ, νέο ρεκόρ πτώσης φυσικής μείωσης του πληθυσμού της χώρας. Ρεκόρ, καινούριο ρεκόρ. Μπράβο μας. Του χρόνου θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο. Και μπορούμε να το περιμένουμε χρόνο το χρόνο, βεβαίως, που το ρεκόρ θα μεγαλώνει. Δεν το συζητάμε. Και σε πτώση γεννήσεων και σε αύξηση θανάτων. Έχει αλλάξει. Τώρα κάτι. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με τους μετανάστες. Προς το θετικό, για να μην περιμένουμε. Όχι, απλά λέω ότι αυτό το πράγμα, το ότι δεν σταθεροποιείται η πτώση, δηλαδή η πτώση γεννήσεων και η αύξηση των θανάτων, δεν σταθεροποιείται, ώστε το έλλειμμα να είναι έστω σταθερό. Όχι. Ότι γενικεύεται σημαίνει ότι βαθαίνει η γενοκτονία. Και γιατί βαθαίνει η κατάσταση αποσύνθεσης της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι. Ωραία. Αρπάξτε ένα σημειάκι και τρέξτε στο Φράγκο. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι οποιαδήποτε διαμαρτυρία, για όσο σοβαρό θέμα και να είναι, εάν δεν ξεκινάει από την άρνηση της κατοχής, δεν έχει νόημα. Και από την άρνηση του χρέους. Γιατί ο μηχανισμός του χρέους είναι ακριβώς. Ακριβώς επηρεάζει. Ναι. Γιατί είναι αλληλοτροφοδοτούμενα. Αυτή είναι η κατοχή. Είναι, το χρέος είναι η κατοχή. Είναι, και το χρέος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς, το ευρώ. Όλος αυτός ο μηχανισμός. Είναι ένα καθεστώς. Είναι αλληλοτροφοδοτούμενα αυτά τα πράγματα. Δεν βάζει ζήτημα ανατροπής αυτού του καθεστώτος. Του συλλογικού καθεστώτος. Τα άλλα αυτά, Μακεδονία, Αιγαίο και όλα αυτά, είναι παράγωγα. Είναι αποτελέσματα. Στο κάτω γραφής. Είναι αποτελέσματα. Το έχουμε
αν δεν βγάλεις τη ρίζα, το αποτέλεσμα θα συνεχίσει. Κοίταξε, από τη στιγμή που δεν έχεις ένα λαό που έτρεχε, μάλλον δεν έχεις λαό, τέλος πάντων, μιλάμε για έναν κόσμο ο οποίος έτρεχε να πάρει τον πόνους από την κοινοπραξία του αγωγού, δίνοντάς του στη γη του, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αίσθηση πατρίδας. Δεν ξέρει τι σημαίνει πατρίδας. Είναι ενημέρωση όμως. Δεν είναι θέμα ενημέρωσης. Κοινή λογική. Ο παππούς μου αγράμματος, αλλά το χωραφάκι των 350 τετραγωνικών μέτρων το υπεράσπισε μέχρι τέλος. Και δεν είναι και δικό του, το αδερφού του ήταν. Το καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Διάβαζα ένα, ένα βιβλίο το οποίο έχει μεταφραστεί, δημοσιεύθηκε το 1835 στην Ελλάδα και αφορούσε στοιχεία δημοσίου δικαίου. Και έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο τι σημαίνει πατριωτισμός. Από έναν Γάλλο επικεφαλής του Συμβουλίου της Επικρατείας στη Γαλλία. Ανώτατο αξιωματούχο του δημοσίου κράτους. Ναι, λοιπόν. Την εποχή εκείνη είχε επικρατήσει η Ορλεανική πτέρυγα, δηλαδή ο Φίλιππος Ορλεάνης, και σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα η άρχουσα τάξη ήταν οι τραπεζίτες, οι βαρόνοι του χρήματος όπως λέγαμε, ή η αριστοκρατία του χρήματος όπως λέγανε τότε εκείνη την εποχή. Αλλά έχει σημασία ο πατριωτισμός, το αίσθημα της αγάπης για την πατρίδα, γράφει, ξεκινάει από τους κτηματίας, γιατί είναι δεμένοι με τη γη, έτσι, μπράβο, και συμπληρώνεται από τους βιομηχάνους. Δεν εννοούσε τους βιομηχανούς όπως τους ξέρουμε σήμερα. Εννοούσε τους τεχνίτες, τους βιοτέχνες και τους εργάτες. Οι κοσμοπολίτες. Κάθε λέξη πρέπει να τη βάζει στην εποχή της. Αλλιώς χάνεσαι. Οι κοσμοπολίτες δεν έχουν αίσθηση πατρίδας. Διότι η πατρίδα είναι όπου υπάρχει το συμφέρον των. Όχι όπου υπάρχουν οι ρίζες των. Λοιπόν, 1835. Και έχει σημασία να δεις πως στο 1835, και ενώ υπήρχε μια αντιδραστική τροπή στα γαλλικά πράγματα, ο πατριωτισμός της γαλλικής επανάστασης υπήρχε ακόμη στους κρατικούς αξιωματούχους αυτού του γαλλικού κράτους, και καταλαβαίνεις πως προειδιαζόταν η ανατροπή στα χρόνια που θα ερχόταν. Σε εμάς είχαμε τον πατριωτισμό της μαϊμούς του Κολέτη στα πολιτικά πράγματα. Ενώ όποιος δεν θεωρούσε το «Ρεμπανάλ» να είναι μαϊμού του Κολέτη, γινόταν πίθηκος του Μαυροκορδάτου. Αυτό ζούσε αυτός ο λαός μας μέχρι και σήμερα. Το ζει σήμερα. Το ζει αυτό το πράγμα. Οι μεταφορές από το ένα κόμμα στο άλλο, τι είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει, εδώ ολοκληρώνουμε. Να πούμε σε όλους, και ειδικά σε αυτούς που στεναχωρήσαμε, καλή συνέχεια, ο αγώνας συνεχίζεται. Τι να κάνουμε, η βλακεία με ένα καταμάχητη, αλλά ο κοινωνικός στόχος, ο πολιτικός και κοινωνικός στόχος παραμένει ατόφιος. Στο κάτω γραφής την ελευθερία που μας την έδωσαν 300 οπλοφόροι που ξεκινήσανε στις 25 του μήνα, στις 23 του μήνα του Μάρτη. Στα 1821, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά 300 οπλοφόροι. Κατσαπλιάδες, παρακαλώ. Κατσαπλιάδες, ναι. Κατσαπλιάδες, έτσι για να θυμόμαστε δηλαδή. Γιατί ο Αμβρόσιος, ναι, δεν έτσι. Να το θυμόμαστε. Κατσαπλιάδες. Και τρομοκράτες, σύγχρονα με τη σύγχρονη συλλογιστική. Έτσι, λοιπόν, που αναπτύξανε την αίσθηση και θεμελίωσαν την έννοια της πατρίδας, πολεμώντας για αυτήν. Παρακαλώ να το σημειώσουμε αυτό. Το είχαμε γράψει στην ανακοίνωση, μοιράσανε οι συναγωνιστές μας, ότι η πατρίδα δεν είναι υπόθεση μίας διαδήλωσης. Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν είναι τόσο φυσικά αυτά. Κάτσε, η υπεράσπιση της πατρίδας πάει ελευθερία ή θάνατο. Και είναι καθημερινή πράξη. Ή αλλιώς, όπως το έλεγε ο Τσε Γκεβάρα, πάτρια ο μουέρτε. Ελευθερία ή θάνατος. Ναι. Πατρίδα ή θάνατος. Έτσι μετριέται. Και επιβεβαιώνεται κάθε μέρα. Πώς, λοιπόν, ναι, Πάτριο μου έρθε. Ήταν αυτό, δεν ήταν του Τζεκεβάρα, ήταν του Σιμών Μπολιβάρ και το βεβαίως και όλων των υπολείπων μετά με το. Δίκιο έχεις. Αλλά εγώ παίρνω το ποιος θα έλεγε τελευταία. Ναι, μόνο που τυχαίνει, ας πούμε, ο Σιμών Μπολιβάρ να έχει ασθενή σχέση και με την πατρίδα μας πολύ περισσότερο από ό,τι ξέρουμε. Έδρασε περίπου την ίδια εποχή. Έτσι. Και κέρδισε πολύ περισσότερα σαν επαναστατικό κίνημα, εθνικό-πληθωρικό επαναστατικό κίνημα τη εποχή εκείνη, από ό,τι μπορέσαμε εμείς να κάνουμε, διότι δεν είχαμε τις απαραίτητες δυνάμεις, έτσι,
αντικειμενικά. Ναι. Δεν έγινε. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα, ελπίζω να μην κουράσαμε πολύ και ελπίζω σε κάποιους έστω λίγους να το χρησιμεύσουν αυτά τα πράγματα, διαφορετικά απλά ζούμε τον επικίνδυνο αυτής της χώρας. Καλή συνέχεια, μ' αγώνα συνεχίζεται. Παρόντες είμαστε.